Καλημέρα, αδελφιά. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Άσε που δεν το βλέπω. Μιλάμε για Μανίλα κανονικά. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, έχουμε ψυχοπλακωθεί. Το μήνυμα είναι ένα για σήμερα. Ρίξε κάτι πάνω σου. Εσύ, Κέντρο Μακεδόνα. Δεν ξέρω για τους ανατολικούς και δυτικούς. Αν και για τους δυτικούς έμαθα ότι αργότερα θα γίνει χαμός πάνω προς Καστοριά, Φλόρινα. Αλλά τέλος πάντων, για αυτή τη στιγμή, για τους Κέντρο Μακεδόνες, ρίξε κάτι πάνω σου. Αχ, μην το πετάξεις, όταν το έχεις έτοιμο, πες μας. Λοιπόν, είμαστε η Τρόικα, είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου, η 107,4 Μεγάκη των FM. Και δώσε μας μια ευχή. Νίκο Ασβεστοχώρη, Παοξή, παλικάρι μου, στείλ την ευχή σου σήμερα να κάνουμε κομπή ραδιόφωνο. Ζητάμε συγγνώμη για χθες. Και εγώ προσωπικά έξτρα. Συγγνώμη για χθες. Τι έξτρα. Δεν ήταν ραδιόφωνο αυτό, πραγματικά. Ζητάω χίλια συγγνώμη. Θα το στρώσουμε σήμερα, εμείς δεν ενεργοποιούμε. Εγώ προσωπικά. Λοιπόν, έχουμε δύο διαγωνισμούς καταρχάς, να μην γινόμαστε αγενείς. Να ξεκινήσουμε με Χρήστο Κιώση, ο οποίος είναι και σήμερα κοντά μας, καταβεβλημένος πραγματικά και ψυχολογικά ρηγμένος, αλλά το παλεύει ο Χρήστος και το εννοούμε αυτό και συμπάσχουμε μαζί του. Γνωστός και ως DJ Kios, ο οποίος επί πολλά χρόνια πρόσφερε μαγικές βραδιές ως δισκοθέτης, αλλά και υπέροχα πρωινά ως ραδιοφωνικός παραγωγός. Το έχω ξαναπεί, είναι ο μόνος εδώ μέσα για τον οποίο θα δεχόμουν να μου πούνε φεύγεις, σε κόβουμε, για να κάνει κομπή ο Χρήστος Κιώσης. Για κανέναν άλλον, και το εννοώ. Ωραία. Και καμία άλλη, εννοείται. Η είδηση για κάποιους που δεν το έχουν μάθει και το περίμεναν με αγωνία, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι από σήμερα το πρωί ο MVP της φετινής σεζόν στο Νι Βίτα Αλφα, στο NBA. Και φυσικά από αυτό ο Ασλαμούκος σκάληξε και έβγαλε θεματάκι από αυτά που μας αρέσουν, όχι μπάσκετ, από αυτά που μας αρέσουν, άλλο πράγμα δηλαδή, πέρα τον μπάσκετ που μας αρέσει. Γιάννης Αντετοκούμπο, MVP, δηλαδή Most Valuable Player στο NBA, πάει αυτό. Μία μουσική ανάσα για να δώσουμε τους δύο διαγωνισμούς μας. Διαγωνισμούς, λάθος, ψέματα είπα, λάθος. Πρώτα να αυτοπαρουσιαστούμε. Στα εκδεξιών μου, Παναγιώτης Παπαδόπουλας, Παπαδόπουλος κατά κόσμον, ο άνθρωπος ο οποίος τριμπλάρει το κουβά. Pop the bucket dribbler. Είμαι ο φιλόπατρης Μάριος Ασλαμής, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας. Εξ αριστερών μου, κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα θα έρθει ο Χρήστος Τσαλτίδης, ένας από τους κορυφαίους, δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς, ένας από τους κορυφαίους ρεπόρτερ του Άρη στη νότια την Ευρώπη. Λοιπόν, δύο διαγωνισμοί. Άντε. Σήμερα από την Τρόικα. Τρομενήχε. Πάμε για να κερδίσουμε χρόνο. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το live του Μάριου Φραγκούλη απόψε στην Μονή Λαζαριστών. Έχω βάλει ένα στοίχημα τον εαυτό μου. Α, για την εβδομάδα αυτή. Πες το μας. Την Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός, όταν γίνει θα το πω. Γίνει δεν γίνει, θα το πω. Ωραία. Λάθος το διατύπωσα. Έχει σχέση με τον Φραγκούλη. Γίνει, όχι. Α. Όχι. Γίνει, δεν γίνει, θα το πω. Την Παρασκευή. Γίνει, δεν γίνει. Θα είναι ρεκόρ. Ρεκόρ. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις για το live του Μάριου Φραγκούλη απόψε στην Μονή Λαζαριστών. Στο κινητό σου, πληρωγής FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις live και το αποστέλνεις στο 54526. Σήμερα μας παίρνει για live, γιατί είναι μόνο ένα το live που δίνουμε, έτσι. Live, αποστολή στο 54526. Μία καλημέρα, σαφώς και είναι πολύτιμη. Και πάμε τώρα στον διαγωνισμό Opticon Express. Α, ωραία. Καλημερίζουμε Αντώνης, The Master of Oracy Δημητριάδης και όλο το επιτελείο των καταστημάτων, το οποίο με τον καλύτερο τρόπο εξυπηρετεί όχι μόνο τους πελάτες που πηγαίνουν εκεί για να δουν, να ενημερωθούν και να αγοράσουν, αλλά τους νικητές του διαγωνισμού της Τρόικας και του Λίμπερο. Ο διαγωνισμός είναι Παναγιώτης Παπαδόπουλας, που σημαίνει προσδεθείτε. Σαν χθες, 24 δεν είχαμε, 24, 1990 Μουντιάλ στην Ιταλία, φάση των 16, δύο ζευγάρια, Βραζιλία-Αργεντινή και Γερμανία-Ολλανδία. Βραζιλία-Αργεντινή στο Τωρίνο, Δυτική Γερμανία-Ολλανδία στο Μιλάνο, Βραζιλία-Αργεντινή στο Τωρίνο. Εμπλέκονται τέσσερις ποδοσφαιριστές, δύο ζευγάρια ποδοσφαιριστών, όπου είχαμε ένα φτύσιμο και ένα φιλί στο στόμα. Ποια είναι αυτά τα ζευγάρια? Αν δεν ξέρεις και τα δύο, απάντησε στο ένα από τα δύο. Υπήρχε ένα φτύσιμο σε ένα ζευγάρι ποδοσφαιριστών. Μια ροχάλα, πες το κλεισμένα. Ναι. Χλέπα, όπως λένε μια ροχάλα, στο πανόραμα. Μια ροχάλα, ναι. Μια χλέπα. Μια χλέπα. Και ένα φιλί στο στόμα μεταξύ δύο ζευγάρια ποδοσφαιριστών. Στο ένα γήπεδο και στο άλλο γήπεδο. Ποια είναι αυτά τα ζευγάρια? Λοιπόν, 1990, 24 Ιουνίου, Παγκόσμιο Κύπελλο Ιταλίας. Δυτική Γερμανία-Ολλανδία, Βραζιλία-Αργεντινή.
ένα ζευγάρι ποδοσφαιριστών στο ένα μάτς, ένα ζευγάρι στο άλλο. That's... Η χλέπα είναι το αντικείμενο στο ένα ζευγάρι, το φιλί στο στόμα στο άλλο ζευγάρι. Ένα από τα δύο ζευγάρια, αν μας δώσεις, μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. FM και NO. Οπωσδήποτε το όνομα τεπώνυμό σου. Μη σας ψάχνουμε. Οπωσδήποτε το όνομα τεπώνυμό σου. Την απάντηση εννοείται. Αποστολή στο 54526. Σαφώς και μπορείς με στο ίδιο μήνυμα να στείλεις για το live του Μάριου Φραγκούλη. Αποστολή στο 54526. Ναι, αυτό είναι παιχνιδάτο quiz. Αυτό είναι ωραίο quiz, αλμυρό, κάτι έχει, είναι πικάντικο. Θα σκαρφίζομαι εγώ αυτά. Έτσι. Αυτό ναι, αυτό είναι quiz και που έχει και μία απάντηση. Ναι. Μιλάμε, είναι από τα ο Χρήστος Κιώσης και κουνάει το και συγκαταβατικά το κεφάλι του και με θαυμασμό και απορία θα έλεγα, quiz Παναγιώτη Απαδόπουλα, ναι, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα δύο ή τριών ή και παραπάνω απαντήσεων. Ναι, σωστά. Σωστόν. Πάντα θα υπήρχαν δύο φιλιά. Πώς θέλω τώρα να υπάρχει άλλο φτύσιμο. Χρήστο, το άλλο, ναι, στο βάθος, στο background να υπάρχει κι άλλο φιλί. Ναι. Που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ναι, ποτέ. Ξέρεις, στο βάθος. Θα το βάλουμε μετά από χρόνια, στις ιστορίες του Μουντιάλ, κατάλαβες. Ωραία, έτσι, αυτά. Ναι. Περιμένουμε να ξεπαρθενιαστούμε SMS-ικά. Η SMS-ιέρα είναι ανοιχτή και σας περιμένει. Μένει. Χρήστο, κλείσε λίγο τη μουσική. Χαίρομαι να βλέπω έτσι την νέα αριστερά. Πώς είναι το παλικάρι, ο Νάσος, ο υποψήφιος δήμαρχος, που ήταν στην Αθήνα, υποψήφιος δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ, το παλικάρι. Ηλιόπουλος. Yeah. Νάσος Ηλιόπουλος, το παιδί κάπως έτσι. Yeah. Νομίζω μην το αλλάζω το όνομά του, ας πούμε. Χαρακτερός. Με καμισάκι Timberland. Τέτοια γουστάρω. Timberland, Oxford. Πριν από καμιά... τον γιο του Κωνσταντάρα. Πριν από καμιά 20ετία. Σε λίγο πιο λεπτό. Ο ποιος καλέ. Αυτός εκεί. Ο Μεσαίος. Ναι. Με το πουκαμισάκι. Το γιο του Κωνσταντάρα. Ναι, με τα γυαλιά αυτό δεν λες. Κάτσε, δύο φοράν γυαλιά. Όχι, δεν λες αυτόν. Δεν φοράει γυαλιά, ναι, αυτός. Πάμε παρακάτω. Νόμιζα και αυτός. Νόμιζα και αυτός την Timberland που κάποιος φορούσε. Όχι ο δημοσιογράφος που ήταν αριστερά. Όχι ο δημοσιογράφος με το σακάκι. Όχι, ρε, ο άλλος με το πουκαμισάκι. Το γιο του Κωνσταντάρα. Ναι, τώρα το δείξα από κοντά. Το Δημήτρη Κωνσταντάρα. Το Δημήτρη Κωνσταντάρα, ναι. Μη χειρότερα. Τον είχα κάτω φορά στον Ηλιόπουλο. Καθόλου δεν μου συμβαίνει. Τον εγγονό, ρε, τον εγγονό. Α, τον εγγονό! Με μπερδεύει, ναι, δε τον λίγο. Τον εγγονό του Κωνσταντάρα. Άντε, δείξε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε, έρτισε. Τον εγγονό του Κωνσταντάρα δεν τον έχω δει. Δεν τον έχεις δει. Είναι στα γκόσυπ και σε αυτά, ξέρεις. Ε. Το ξέρεις σίγουρα. Δεν ξέρω τι είναι ο εγγονός Κωνσταντάρα. Ναι. Sorry, δεν το ξέρω. Συγγνώμη, παιδιά, το ξέρω. Α, δεν το ξέρεις. Αμαρτία μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο εγγονός Κωνσταντάρα. Ή το έχω ξεχάσει. Δεν μου λέει κάτι. Ζητώ συγγνώμη. Είναι σε αυτά τα μεσημεριανά. Νόμιζα το Δημήτρη και λέω το Δημήτρη Κωνσταντάρα αυτός. Καμία σχέση. Τον γιο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, SMS-ικό ξεπαρθένιασμα. Ο Κώστας, σε παραδεχόμαστε. Υποκλεινόμαστε. Φυλάκι δεν θυμάμαι. Μασαρκή Κώστα, βρίσκει στην χλέπα. Ναι. Είσαι παίκτουρα και θεωρούμε θετικό ιονό το μηνύματάκι σου. Αν δεν έρθει 19 απαντήσεις, φίλε, δεν, εντάξει, είναι τα παράτα. Δεν ξαναβάζω ποτέ ξανά ακούεις, να ξέρεις. Θα μιλάμε για άχρηστος, έτσι. 19 απαντήσεις, τι είναι σήμερα. Φοβερό. Μπράβο, ρε Κώστα, να είσαι καλά, ρε παλικάρι. Και μ' αρέσει ο τρόπος να το φυλάκι, δεν θυμάμαι. Έτσι, μόνο ματεπώνυμο. Ναι. Μην τρέπεστε, ναι, μόνο ματεπώνυμο. Επίσης, μπορείτε και να στέλνετε έτσι για το γούστο. Για να μην πάρετε γυαλιά. Ναι. Χωρίς ονοματεπώνυμο, να πεις έτσι ρε φίλε, ότι εγώ το ξέρω αυτό, ή το θυμάμαι, ή το συνδύασα κάπως. Καλά, να συνδυάσεις. Σε αυτό λίγο δύσκολο, τι να συνδυάσεις. Συνδυαστικό αυτό δεν είναι. Δεν έχει συνδυαστικό. Λοιπόν, άντε πάμε λίγο γκαζάτα. Πάμε, ρε Χρήστο, το κομμάτι, αν το έχεις βρει παλικάρι μου, άντε φύγε λίγο γκαζάτα. Αφιερωμένα στα κοριτσάκια και τα γοράκια που γουστάρουν Μακέμι Καδρομάνς. Και όχι Slayer, έλεος. Φτάνει πια με το Slayer, θα ξεράσουμε. Λοιπόν, ρωτάω Χρήστο Κιώση. Και ρωτάω. Α, να κλείσουμε με το κούμπο. Είδα το βίντεο όλο σχεδόν δύο φορές όταν ανεβαίνει πάνω με την ανακήρυξή του σε MVP και όλα αυτά που λέει. Και τις συγκινητικές στιγμές, τα δάκρυα, το κλάμα, τα κοντινά του σκηνοθέτη. Εννοείται μιλάμε για Αμερικανιά, δεν σχολιάζω ας πούμε. Μετά την τελετή, φωτογραφίες μετά την τελετή, να πω την αμαρτία μου, είδα μόνο δύο. Και στις δύο. Ποια άτομα είναι στη φωτογραφία? Είναι η μητέρα του Γιάννη με ίσιο μαλλί, κατά ίσιο μαλλί. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό σε μαύρους όταν κάνουν το μαλλί του ίσιο. Ειδικά στους άντρες περισσότερο, που είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι τα αδέρφια Αντετοκούμπο, έτσι. The Αντετοκούμπο Bros. Και είναι και ποια. Στις δύο φωτογραφίες που είδα εγώ τουλάχιστον, έτσι. Και είναι και ποια άλλη. Η κοπέλα του Γιάννη. Oh. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουν βγάλει έστω μία που να μην υπάρχει η κοπέλα του Γιάννη. Αλλά, αν δεν υπάρχει, είναι χ. Πρώτον, ο Γιάννης
Δεύτερον, η ίδια. Και τρίτον, βαθιά υπόκληση στη μητέρα Αντετοκούνμπο. Που δεν δίνει μια κλωτσιά να τη διώξει. Γιατί όλο αυτό είναι της μητέρας του Γιάννη. Η στιγμή είναι, εννοείται, της οικογένειας, εννοείται του Γιάννη και της μητέρας του. Μωρή Κιούσπα. Άσε την κοριτσάκι, ρε. Μωρή Κιούσπα σε γνώρισε χθες προχθές. Πέντε μήνες, δεν με νοιάζει. Πόσο να έχει. Α, αυτή τη στιγμή, ρε, για να μείνει στην ιστορία, ναι, αύριο θα χωρίσετε. Πού το ξέρεις. Λέω, μπορεί να μην χωρίσετε. Μπορεί να φας τη γλώσσα. Αλλά το 70% είναι να χωρίσετε. Ναι. Συγγνώμη τώρα που ακούγομαι σαν κακιά πεθερά. Είσαι κακιά πεθερά. Παγκοσμίω. Όχι, γιατί. Λάθος. Όχι, όχι. Αν τα σκεφτεί, ναι, ναι, αλλά θα μας συμπαθεί η μητέρα, ναι, του. Σωστά, ναι. Δεν μου λες μία ερώτηση. Ήσουνες, έπαιρνες βραβείο εσύ. Ναι. Βραβείο δημοσιογραφίας. Του κορυφαίου ρεπόρτερ. Ναι. Έτσι. Παγκοσμίως. Του Πειραιά. Του Άρεος. Πειραιά είσαι εσύ και δεν έχεις και ομάδα. Εγώ τουλάχιστον έχω ομάδα. Εσύ δεν έχεις ομάδα. Και είσαι μόνο Ολυμπιακός. Πήγε επιθετικούλης πάλι. Με την ευκαιρία, παιδιά, σήμερα το φως πρέπει να εξαντληθεί. Τι έχει. Το φως πρέπει να εξαντληθεί. Έχει αφιέρωμα. Στον κορυφαίο, ίσως αμυντικό, που πάτσε για να προμοτάρει το φως. Θωμά Σίγκας. Που πάτσε το ποδάρι του στην Ελλάδα. Κορυφαίος. Και φυσικά δεν είναι ο Γιώργος Φυρός. Λοιπόν, αν σου έδιναν εσένα το βραβείο, ρε Τσαλτίδη, με το χέρι στην καρδιά. Έτσι, με το χέρι. Ήσουν με την Κατερίνα, όχι τώρα που είστε. Ναι. Έχετε φάει στη μάπα. Τώρα επηρεάζεται. Πέντε ζωές. Ήσασταν με την Κατερίνα 4 μήνες. Σχέση, 4 μήνες με την Κατερίνα, ρε παιδί. Είναι μικρή σχέση του Ντακούμπο. Περίμενε λίγο, Παναγιώτη. Να σου την κοπή. Και έπαιρνε το βραβείο. Και ήταν και ο αδερφός σου και η μαμά σου. Ωραία. Θα το δεχόσουν να βγείτε 4-5 φωτογραφίες. Σε όλες να είναι μέσα και η Κατερίνα. Οχ. Όχι, θα την έλεγα φύγει από εδώ. Βγες από εδώ τη φωτογραφία. Τι λες τώρα, ρε. Τι λες τώρα. Θα τη λες, θα την έλεγα. Εγώ τη λέω. Γραφείο, θα έλεγες. Μωρή, φύγες από εδώ. Μόνο 4 μήνες. Συγγνώμη. Όμορφα και ευγενικά. Συγγνώμη, Κατερίνα. Να βγούμε και μία-δύο φωτογραφίες με τη μητέρα μου και τον αδερφό μου. Αυτός λέει, και τον πατέρα μου, αν ζούσε. Είναι φωτογραφίες γάμου, είναι. Βάφτιση έχουν, περνάνε. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε. Πάντα άξιος. Μπορεί να παντρεύονται. Γιατί είμαι σίγουρος, ναι, ότι συμφωνούν μαζί μου, ναι, οι 9,5 στους 10 ακόμη και οι άντρες που ακούνε. Γιατί είσαι χαζός. Παιδιά, αν το καταλάβατε, είπε τους 9 στους 10 που μας ακούτε χαζούς. Μπράβο. Μπορείτε να το γυρίσετε αλλού. Λευκή είναι η κοπέλα του. Μαύρη. Μαύρη. Κανένα πρόβλημα. Όχι, ρωτάω για να ξέρω. Για να ξέρω. Ωραία κοπέλα. Ωραία κοπέλα. Κάτσε, μην γίνει παρεξήγηση. Κιούσπα την είπες πριν. Παναγιώτη. Ναι, τώρα γυναικό. Όψε και. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ρε φίλε, πώς το λέω. Ναι, όχι, περίμενε λίγο. Για τη συμπεριφορά, προς Θεού. Ούτε με νοιάζει. Περίμενε λίγο. Μπορεί ο Γιάννης να την τραβούσε. Έλα μαζί να βγούμε. Ξύλο, ατελείωτο. Άρα Γιάννη, την κάνεις. Είναι εσύ να το σχολιάσει ο κόσμος. Και περιμένω από γιους κυρίως. Από γιους, αλλά και από μαμάδες. Α, μαμάδες από θέλω μητέρες που μας ακούνε. Σαν θέλει, νύφη και ο γαμπρός. Δηλαδή, έλεος, στη στιγμή αυτή. Δηλαδή, όχι, να βγεις και εσύ και να βγεις και μαζί του οι δυο σας. Συμφωνώ. Ναι. Κανένα πρόβλημα, προς Θεού. Α, τώρα είμαι μαζί σου. Αλλά όχι σε όλες. Εγώ είδα δύο φωτογραφίες. Μπορεί να υπάρξουν 10. Είναι δύο από το σετ το ίδιο, ναι, ναι, δύο διαφορετικές. Ναι. Που είναι μέσα και η κοπέλα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε σοβαρά. Πω, πω. Πόλεμα. Και εννοείται ότι πρέπει να βγει με το βραβείο 2-3-5 μόνο ο Γιάννης με τη μαμά του που έφτισε αίμα για να τον φέρει μέχρι εδώ. Να τώρα, τους φέρει μέχρι εδώ. Τώρα γεύεται. Και τον Κώστα και τον Θανάση. Νύφη. Τον Αλέξανδρο. Α. Και Κώστα δεν έχει. Και ο Κώστας. Και Κώστας και Αλέξανδρος. Ναι, ναι, τέσσερις, ναι. Λένε ότι είναι ο πιο καλός είναι ο μικρότερος, ε. Ο Αλέξανδρος κάνει μαγικά πράγματα, ναι. Αυτός είναι σε αμερικάνικο high school, ε. Είδα κάτι φάσεις. Δεν... Αυτός θα ξελασπώσει οικονομικά την οικογένεια. Βέβαια δεν είναι Σέρβος που έχουν ωραίο σουτ. Ναι, λοιπόν, δηλαδή θα χαζέψουμε τελείως. Μου χώνεσαι εκεί μπάστακας σε όλες τις φωτογραφίες. Μπάστακας. Ξεκάθαρα αυτό. Αν το έκανε ο Παπαδόπουλος. Α, θα με διώχνες. Αν το έκανε, δηλαδή έπαιρνε ένα βραβείο. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Του κορυφαίου Blue Cup Driver του μήνα. Τη σεζόν. Ναι. Και έβγαινε. Ναι. Με τη μαμά του. Τον αδερφό του. Ναι. Και την κοπέλα του. Βέβαια oh. Τώρα στον αδιανόητο, όπως λέμε. Εντάξει, okay, οκ. Κοπέλα διανόητο. Καλά, καλά. Ναι, ναι. Ειλικρινά θα του έριχνα. Θα κάνεις θέμα εδώ πέρα στην εκπομπή. Τι έκανε. Το κράξιμο. Περιμένω σχόλια κυρίως από μητέρες και από γιους. Όχι ότι δεν θέλω και από κοπέλες. Μας ακούνε. Αλλά κυρίως από μητέρες
και από γιου. Εσύ δηλαδή σε τέτοια στιγμή, επειδή ευγενέστατο άνθρωπο. Ειδικά εγώ. Ειδικά, ειδικά εγώ. Εσύ. Ειδικά εγώ. Θα πιστεύω ότι ούτε μία στο εκατομμύριο θα έλεγε την κοπέλα σου να πάει πιο πέρα για να βγει τη φωτογραφία. Πόσο δεν με ξέρει. Άσε ρε χαμένε τώρα. Τρέχουν τα σάλια σου, κακομοίρη. Θα έβγαινα το λιγότερο, το λιγότερο 10 μόνο με τη μάνα μου. Θεό χωρέστη. Ναι. Θα έβγαινα 3-4 με τη μαμά. Τα πυροβολάνε εκεί, δεν είναι το αριθμό. Ένα σετ. Ναι. Με την κοπέλα μαζί η οικογένεια. Ναι. Και θα έλεγα και σε παρακαλώ, θέλουμε τώρα και ένα σετάκι. Ναι. Χωρίς εσένα μόνο η οικογένεια. Γιατί αύριο μεθαύριο, αν χωρίσουμε, δεν θέλω στη στιγμή αυτή που στα 20. Μάχησα άλλε χίλιε φωτογραφίε τώρα. 25, πόσα είναι στη στιγμή αυτή. Άιντε τώρα. Μπορεί να μην ξαναβγω ποτέ MVP στο NBA. Ή είναι αυτή η πρώτη φορά να έχω μόνο με εσένα μέσα. Απαράδεκτο. Τότε μην παντρευτεί. Γιάννη. Απαράδεκτο, με όλη την αγάπη, ναι, ναι, την αγάπη και όλο τον σεβασμό. Τα χώρισε τα παιδιά. Περιμένουμε μηνύματα. FM κενό μήνυμα. Πού να πάει και Σαντορίνη. Αποστολή στο 54526. FM κενό μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Λοιπόν, ένα θεματάκι ακόμη και επαναλαμβάνουμε τους διαγωνισμούς. Ή μάλλον λάθος. Επαναλαμβάνουμε τώρα τους διαγωνισμούς. Δύο διπλές προσκλήσεις. Μάριος Φραγκούλης απόψε, αγαπημένος Μάριος Φραγκούλης, στην Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια του φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα εκεί. Μπορείτε, κάντε μια. Εσείς μπορείτε να ακούσεις που να είσαι γκασμάς, να είσαι άσχετος. Πάρε τηλέφωνο τη σύζυγό σου, την αδερφή σου ή κάποιον που ενδιαφέρεται. Πες τα παιδιά δίνουν Μάριο Φραγκούλη. Στείλε αν θέλεις. Μπορεί εσύ που ακούς να είσαι άσχετος, να γουστάρεις μόνο καρά, ξέρω εγώ. Μπερδευτεί, δεν είναι ο Χουλκ, είναι ο τέτοιος. 501. Κάθε μέρα σε αγαπάω περισσότερο. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι οι παουγκτζίδες. Όλοι έτσι είμαστε κακομοίροι. Μακάρι, μακάρι. Κάθε μέρα σε διαψεύδουμε. Ο 501 λέει, ίσως το μήνυμα της ημέρας στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να απαντήσω για την μαμά μου. Ακούει η γυναίκα μου. Νομίζω τα είπες όλα. Κλείνει η εκπομπή. Κλείνει σαν θέμα. Α, φεύγουμε. Κλείνει η εκπομπή. Τέλος. Απλά πραγματάκια. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε αδερφέ 501. Μπράβο. Μπράβο ρε παλίκαρ. Ναι. Δηλαδή θα έχω μπάστα καγό εκεί. Και δεν είναι η σύζυγός μου. Τορπίλησες τη σχέση τους. Δεν είναι. Ακόμη και η σύζυγός μου να ήταν, θα έλεγα σε παρακαλώ, θέλω μία φωτογραφία να είναι να είμαι με τα αδέρφια μου και την μητέρα μου. Μαλλιά κουβάρια τους έκανες. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Θα τα μάθει ο Γιάννης. Βγαίνει. Εγώ πάω στοίχημα από ό,τι κατάλαβα. Είναι σε όλες. Είναι μέσα αυτή. Ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία αυτή. Ωραία κοπέλα, ωραία. Δεν πεθαίνω με μαύρες. Δεν το ξέρεις, δεν πεθαίνω με μαύρες. Ωραία κοπέλα, ωραία κοπέλα. Ωραία. Εντάξει. Δεν με νοιάζει το εγώ, δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να βγει την Αμέζα, να ήταν λευκή Αμερικανίδα, να ήταν Νορβηγή. Δεν με νοιάζει αυτό προς Θεού, έτσι. Για την κοπέλα να είναι γερή και να είναι μαζί ευτυχισμένη μια ζωή. Ωραία, έτσι πώς τα έκανες εσύ. Αμφιβάλλω. Εντάξει. Θα τα μάθει ο Γιαννάκης. Λοιπόν, κάποιος θα τους ψηφίσει. Και ο άλλος διαγωνισμός, Παναγιώτη Παπαδόπουλα, σαν εψέ, παγκόσμιο κύπελο Ιταλία, Νοβάντα, Δυτική Γερμανία, Ολλανδία και Αργεντινή, Βραζιλία. Φάση το 16, στο ένα γήπεδο είχαμε ένα φτύσιμο σε ένα ζευγάρι ποδοσφαιριστών, από ένα ποδοσφαιριστή σε κάποιον άλλον, και στο άλλο γήπεδο είχαμε φιλή μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών, φιλή στο στόμα, έτσι. Ποια ήταν αυτά τα ζευγάρια. Μας δίνεται ένα από τα δύο ζευγάρια, μας αρκεί, μπαίνει στην κλήρωση. Ναι. Ένα από τα δύο ζευγάρια. Το ένα το συνδέει η χλέπα και το άλλο το συνδέει το τρυφερό φιλί στο στόμα. FM κενό. Το ονοματεπώνυμο σου οπωσδήποτε. Αποστολή στο 54526. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή οράσεως, αν θέλεις. Αποστολή στο 54526 για το live του Φραγκούλη. Γράφεις απλά live. Πολύ πολύ γρήγορα. Είχαμε ένα πολύ τρυφερό σκηνικό στο Παρίσι. Όπου πριν από δύο μέρες, όπου ο Έλτον Τζον παρέλαβε το μετάλλιο της Λεγιώνας της Τιμής. Παραδόθηκε στον μεγάλο Βρετανό pop τραγουδιστή. Για μένα, ας πούμε, ο ορισμός του Britpop singer. Είχαμε ένα σκηνικό εκεί, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τον Έλτον Τζον περπάτησαν χέρι-χέρι, πιασμένοι χέρι-χέρι, καθώς στην άκρη του διαδρόμου στεκόταν και τους παρακολουθούσαν οι δύο σύζυγοι. Ο Ντέιβιτ Φέρνις, ο σύζυγος του Έλτον Τζον, και η Μπριζίτ Μακρόν. Δίπλα-δίπλα, κολλητά, νομίζω και αυτοί πιασμένοι χέρι-χέρι, παρακολούθησαν τον Έλτον Τζον με τον Εμμάνουελ Μακρόν να προχωράνε. Θέλουμε να μας πείτε τι σκέφτονται οι δύο σύζυγοι. Ο Ντέιβιτ Φέρνις του Έλτον Τζον και η Μπριζίτ Μακρόν, καθώς βλέπουν τον Έλτον Τζον να προχωράει χέρι-χέρι
με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε φυσικά ότι αγαπάω τον Έλτον Τζον. Και είναι και η Watford. Αυτό δεν το γνωρίζω. Φαντάζεσαι να είναι άρρωστο Watford. Αυτή η δέσμευσή σας, λέει, για τη μουσική και την καταπολέμηση του AIDS είναι και η ιστορία της ζωής σας, αγαπητέ Έλτον, είπε ο Μακρόν. Θυμήθηκε για τον αγώνα που κάνει ο Έλτον Τζον κατά του AIDS. Και συνεχίζει να τον κάνει, έτσι. Τι σκέφτονται? Αν δεν έχετε δει φωτογραφίες, φέρτε την εικόνα, είναι πάρα πολύ τρυφερές. Χέρι-χέρι προχωράει η Έλτον Τζον με τον Μακρόν και στην άκρη τους βλέπουν ο Ντέιβιντ Φέρνης, η Μπριζίτ Μακρόν και τα παιδιά του Έλτον Τζον και του Φέρνης. Έχει δύο παιδιά, δύο αγόρια, αν δεν κάνω λάθος. Ποιος, έτσι. Ποιος? Ο Έλτον Τζον, ναι, και το Φέρνης. Δύο αγόρια. Έχουν δύο αγόρια, ναι. Έχουν κάνει δύο αγόρια, έτσι. Το σχολιάζεται αυτό. Περιμένουμε κάποια έξυπνη ευρηματική απάντηση. Μετά τα άλλα θεματάκια έχουμε και CR6,5 Νταλκά με την Μεσσηνία, ναι, και χαστούκι στην μάπα της Τρόικας. Εμείς δεν ξεχνάμε τα λάθη μας, δεν λέμε μόνο τα σωστά, υπενθυμίζουμε και τις γκάφες μας. Χαστούκι από CR6,5 στην Μεσσηνία στο πρόσωπο της Τρόικας. Καθαρισμό χαλιών, στρομπάτων, παπλωμάτων, χωρίς την πεθερά και σαλονιών με υποαλλεργικά οικολογικά περιπαιτικά. Πού αυτά? CFD Carpets Κολοκυθάς. Καλέστε τώρα στο 2317-62-164 και κλείστε ραντεβού χωρίς την ήθη. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το παπλωμά σας από τον χώρο σας. Όλα πηγαίνουν καλά στον Ηρακλή και γι' αυτό ο Τόμ Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια της προχθεσινής ημέρας, γιατί έχουμε και τη διαφορά, δημιούργησε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για τους φίλους του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Νύχτες Μαρόκου, ντύθηκαν Μαροκινοί, Άραβες, γυναίκες να χορεύουν. Όπως βλέπεις, πάρα πολύ ωραία. Μάριε, φαντάζομαι τα σχολεία σε αυτά στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μετά τις εκλογές. Τι? Μετά τις εκλογές. Δεν είπες τίποτα. Έχουμε άλλα εδώ πέρα. Έσκασε η μύτη η γκόμενα του κούμπου στις φωτογραφίες. Δεν είπες τίποτα, Μάριε. Βάλε τα μηνύματα, ρε. Τι είσαι τα μηνύματα. Καλά, ρε. Έχουμε βάλει κουζάρες εδώ πέρα, έχουμε βάλει θεματάρες, τίποτα, ρε παιδιά. Κάτσε να τις βάλουμε. Ναι. Να τις βάλουμε λίγο για να πάει μετά ο. Να δώσουμε την είδηση. Γενική συνέλευση στον Εραστέχνη Άρη για την ΚΑΕ Άρης στις 8 Ιουλίου. Την επόμενη μέρα δηλαδή των εκλογών θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Μπας και σωθεί το τμήμα που δεν βλέπω να σώζεται με τίποτα. Θα γίνει σε υποκατάστημα του Πανιωνίου, όχι? Όχι, φίλε, θα έρθουν οι Κινέζοι, θα δώσουν κανένα φράγκο και εκεί. Το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο αναπαράγεις χωρίς να το έχεις ψάξει για μία ακόμη φορά, είναι μία μπούρδα. Εντάξει. Αλλά το άκουσες κάπου, το διάβασες, το λες και εσύ. Μόνος μου το είπα, με το που βλέπω ντόκτορα, Αλευρογιάννης, αυτά πως λέγεται, Πανιώνης κτλ. Ναι, λέω, μήπως δεν σήμερα. Μη διανοηθείτε κάποιοι. Καλά, λοιπόν, άμα ήταν στον ΠΑΟΚ τώρα, το έχεις κάνει, θα έλεγες ο ΠΑΟΚ και θα την υποκατάσταση του Πανιωνίου. Όχι, εντάξει, γιατί αν ήταν δεν την ίσχυε. Με γραφείο τύπου τον Φάνη Χριστοδούλου. Δεν θα το έλεγα. Να είναι καλά, ζεις την πάρα αυτός. Δεν ίσχυε. Είχε προβλήματα, ναι, με την καρδιά. Με το, αυτά, ναι, το ξέρω, ναι, αυτό. Ναι, ναι, του δίνει το δικαίωμα να ξεφύγει. Ερωτευμένος με την Μαροκινή. Σχολίασες μας τις μαροκινές νύχτες του Τόμ. Δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας. Δύο διπλές προσκλήσεις. Μάριος Φραγκούλης απόψε Μονίλας Αριστών. Όσες και όσες δεν κερδίσετε, ακούστε και μήνυμα 107,7, το αδερφάκι του Λίμπερο. Θα δίνουν τα παιδιά προσκλήσεις ανάκαμπτω σε 2-3 εκπομπές. Και το quiz Opticon Express σάνεψε 1990 Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιταλίας, Δυτική Γερμανία, Ολλανδία, Αργεντινή, Βραζιλία. Σε κάθε μάτς εμπλέκεται ένα ζευγάρι ποδοσφαιριστών, το οποίο συνδέει στο πρώτο μία χλέπα, μία ροχάλα, στο δεύτερο ένα φυλάκι στο στόμα. Ένα από τα δύο ζευγάρια, αν μας δώσεις, εννοείται σωστά, μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Και οι δύο στιγμές είναι ιστορικές, έχουν περάσει στην ιστορία, στο Πάνθεον. Απορώ. Πρόσεξε, μην απαντήσει τίποτα, δεν παίρνουμε διαβάσει κανένα μήνυμα. Μην σχολιάσει το, γιατί υπάρχει μια απάντηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέτε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει μεταγραφές. Φέραμε το τέτοιο, τον Πανετολικό. Τι? Τον Πανετολικό. Τον Αλβανό. Αυτό λέω. Επιβραβεύεται. Έχει πάρει τον Ο Μπαρέζ της Αμπουριάς. Επιβραβεύεται. Ναι, αλλά θέλω να μου αναγνωρίσω ότι είναι μια αποκλειστική είδηση που μετέδωσε. Το έλεγε αυτό τότε, το λέγε. Ο Χρήστα Τζαλτίδης, ναι, ναι, μετά το παιχνίδι Πανετολικό ΠΑΟ. Άντε. Το επόμενο πρωί το είπε. Που εναγωνίως προσπαθούσε να αποφύγει το πέναλτι, αλλά ήταν η κακιά στιγμή και έκανε τρία. Φέραμε πίσω και τον Ντάβιτς της Αμπουριάς. Ο 9 Μιχάη. Ο 9 Μιχάη. Και φυσικά έκανε δηλώσεις πολύ καλές γι' αυτόν ο Εργκού Κάτσε. Συγγνώμη, το ρόστερ που έχει το έχει δει. Θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις. Βλέπω εδώ. Α τάξει πρώτα τα 23 εκατομμύρια για 3 χρόνια, Γιάννη, για 2 χρόνια. 26 ποδοσφαιριστές. Ναι. Λες, έχει πράγμα, ναι, έχει πράγμα. Πιάτσα, ναι. Πιάσαμε κότσο τον Στοπυρά και την Τουλούζ. 26 ποδοσφαιριστές. Σημεών Παπαδόπουλος, ναι. Χρήστος Ταλιχμανίδης, ναι.
Γιάννης Μιχαηλίδης. Αντρέβη Ερήνια. Περίμενε. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αντρέβη Ερήνια. Ο οποίος θα είναι. Ζωσέ Μαουρίσιο. Γέλα. Έχει βάλει 26. Γέλα. Δύο χιαστούς. Γέλα. Θεοχάρης Τσιγκάρας. Ναι. Ζήσης Χατζηστραβός. Ναι. Αντώνης Γαϊτανίδης. Ναι. Ηλία Μαρκόφσκι. Τον πήρε. Ποιος είναι. Φίλε. Είναι. Αν το έκανα εγώ αυτό στον Άρη, ναι. Εγώ είπα 15 επαγγελματίες, ναι. Και 5 παιδάκια. Μπράβο. Να παίξουν κιόλας, έτσι. Ένα χρόνο άλλο. Εργοδομητρικά λέτε στο Ζήφκο Ζήφκοβιτς. Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Ναι, έχει σήμερα ακόμη. Σήμερα και Μαουρίσιο δεν ανακοινώθηκε. Μαουρίσιο και Βιερίνια. Ναι. Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου γλυκό. Γιατί πάλι μόνο εγώ θα φέρω βάθμους στην Ελλάδα. Τι θα γίνει. Να φέρεις, ρε Κακομοίρη. Τι θα πάει να παίξει πάλι με την. Τι να φέρεις, ρε. Κακομοίρη. Εγώ παίζω κάθε 10 χρόνια. Αλλά προχωράω. Κάποτε και 13. Αλλά έχει τον μπάσκετ. Έχει τον μπάσκετ. Είσαι απαξιωτικό. Ωραίο θεματάκι. Το ξεφτιλίζομαι ότι βίνει Βιντιβίτσι. Α καβαλέ, κάνουμε για παράδειγμα. Ωραίο θεματάκι από Κρι Τσάλτ. Κωδικοποιούμε. Σχολιάστε το ρόστερ. Διάβασε λίγο, φίλε. 26 ποδοσφαιριστών και φωτογραφία τον είδα. 26 ποδοσφαιριστών. Του ΠΑΟΚ. Σχολιάστε το αυτό. Λοιπόν, 26. Πού συνεχίζει. 12 παίκτες, ναι, πού συνεχίζει την καριέρα του ο έμπειρος και χαλκέντερος Στέλιος Μαλεζάς. Οποία έκπληξη. Κάτσε στην ξανά. Δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ. Πώλησε τώρα, τι έκανε. Η οποία ξανά ανανέωσε. Ήθελε να ζήσει κάποια στιγμή τη ζωή του σε μια κριτική πόλη. Κριτική. Ακριτική α, πόλη. Α, κριτική, η οποία ξανά ανανέωσε για 3 ακόμη χρόνια με την ισπανική Γιώμα. Και αυτή είναι, βλέπω, η νέα φανέλα. Απλή μήνυμα, αλλά ωραία. Μ' αρέσει ωραία. Αυτή. Η νέα δεν αυτή. Mm. Γιατί, ναι, η νέα, η καινούργια είναι αυτή. Ποιος είναι η ιδιοκτήτης της Ξάνθης, Μάρια? Ο Πανόπουλος. Ο Χρήστος Πανόπουλος. Α, Μούζεν. Έτσι γνωρίζω αυτός εγώ. Γιατί λέει Μούζεν. Έτσι, Μούζεν. Σουρ, δεν ξέρω. Εγώ λέω τα επίσημα. Ξέρω κάτι γαλλικά. Μούζεν. Ο Μιχάη. Θα παίξει ο Μιχάη τώρα. Α, να πούμε και συγχαρητήρια για τους 3 δανεικούς που έδωσε στον Ολυμπιακό Βόλο, στον Ούπου σου Βόλο. Φαντάζομαι δεν έχεις σχέση εσύ γενικότερα με ό,τι έχει κάνει ο Μπέος στο παρελθόν και δεν τα υιοθετείς όλα αυτά. Φυσικά. Και αυτό έδωσε 3 δανεικούς. Μήνυμα του Θουβού. Α, πήρες και ένα τερματοφύλακα. Γιατί λέγατε για τον Γκλυκόπουλο, μας είχατε πρίξει να μην πω τι. Ναι. Ένα τερματοφύλακα. Μας τρίμωξε ο τέτοιος, ο Ιντρικαδόρος, ναι, μας τρίμωξε. Βιαστήκατε κορόιδο με τον Χατζερίδη. Ακόμα λεφτά από τον Όλσεν παίρνουμε και από δεξιά και αριστερά. Εμείς βιαστήκαμε κορόιδο με τον Χατζερίδη. Κατάλαβες. Μπουργάνης. Και σκευού. Μπουργάνης Αλεξανδρούπολη. Είναι ο πες μου, quiz. Πήρανε εγώ. Βάζω quiz. Σε ποια από τις 6 συμμετοχές στη Football League. Γιατί 6 συμμετοχές έχει το παιδί στη Football League. Φιλέ. Τον εντόπισαν τα τζιμάνια σκάουτερ του ΠΑΟΚ. Άκουσε με λίγο. Και κατά δήλωση του μεγάλου Αχιλέα Μπέου. Άκουσε με λίγο. Αγόρασε ο ΠΑΟΚ τον Μπουργάνη. Αυτή η θέση θα φύγει από εδώ, από Σεπτέμβριο. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, τέλη Αυγούστου. 25, πότε ξεκινάει. Θα φύγει. Θα βάλω μια αιώρα εδώ πέρα. Έτσι. Και θα έχουμε βερμούδα και σαγιονάρα όλη τη χρονιά. Θα πηγαίνω πέρα 12 και θα έχω ένα μικρόφωνο επειδή με πηγαίνει πέρα 12. Κατάλαβες. Έτσι θα πάει ο χρόνος. Στο νου που σου πάνε 3, 4, πόσοι πάνε. Έτσι τρεις δανεικοί. Και Μπουργάνης με 6 συμμετοχές. Πλέον τα πράγματα δηλαδή είναι. Δεν σχολιάζω μετά. Αλλά δεν. Όχι. Μετά στέλνει ο άλλο μήνυμα. Ο Άρης, το πήρε δίκαια φέτο ο ΠΑΟΚ. Τι με βάρε προβοκάτορα. Μου στέλνει και μήνυμα. Να ευχαριστήσω του εκατοντάδε φίλου που στείλανε μηνύματα και ερωτήσει. Με το που έμαθαν ότι θα κάνω στους Μπεταράδες συνέντευξη. Θα κυκλοφορήσει ή αύριο το μεσημέρι. Δεν λες τίποτα που εγώ το πρότεινα όταν πήγα. Δεν το πρότεινες εσύ. Στον αέρα! Μου είπαν τα παιδιά. Ναι, παραδέχομαι. Τσαλτίδης έδωσε ωραία συνέντευξη. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελες να δώσεις μήπως την χθεσινή ισοπαλία Γαλλία-Ρουμανία που πιάσαν κορόιδο τους Άγγλους και μείναν έξω. Ο ένας, και πέρασαν μητελικά στο Euro. Ο ένας ακροατής έστειλε 52 ερωτήσεις για Ασλαμά. Μιλάμε για αρρώστια. Θα παιχτεί αύριο. Σύνολο είναι 3 ώρες. Θα κοπεί μία ώρα περίπου. Το έκανε. Γίνει 2. Το έκανε. Έγινε χαμός. Μία ναι. Μισή ώρα. Θα δεις τι έχει γίνει. Μία μισή ώρα θα γίνει. Είπαν θα γίνει 2. Έτσι είπαν. Σύνολο κράτησαν 3 ώρες τα γυρίσματα. Θουβού, με αφορμή το σχόλιο μας, αυτό θέλουμε. Μπράβο, ρε Θουβού. Μην απαντάς στο μήνυμα, στο quiz. Μπαμ! Αλλά κάνε όμως. Δώ στο θέμα. Ιταλία Νοβάντα. Ίσως η πιο μεγάλη αδικία μουντιάλ για την Αγγλία. Εκεί που εύκολα μπορούσαν να γίνουν παγκόσμιοι πρωταθλητές για δεύτερη φορά. Τα λιοντάρια. Καλημέρα, δεν έχω σχόλια, είσαι ο ένας και μοναδικός και τεράστιος Θουβού. Λοιπόν, σχολιάζει όποιος θέλει. Εμμανουέλ Μακρόν με Έλτον Τζον προχωράνε χέρι-χέρι υπό το βλέμμα των δύο σύζυγων τους, δηλαδή του Ντέιβιντ Φέρνης και της Μπριζίτ Μακρόν. Τι σκέφτονται οι δύο σύζυγοι, η κυρία Μακρόν και ο κύριος Φέρνης και τα παιδιά τους, είναι κάπου εκεί στην άκρη, καθώς λέμε τον Γάλλον πρόγραμμα προχωράει με τον Άγγλο pop τραγουδιστή χέρι-χέρι. Τώρα. Παπαδόπουλα και Τσαλτίδη.
Ήταν εδώ και ο Χρύσανθος. Έκρηξη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και έκρηξε ο Κιώση. Πού ρε φίλε. Τι έγινε. Τώρα. Τι έγινε, παιδιά. Βόμβα λες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Έτσι το τίτλο διάβασα μόνο. Θα το δω, θα δω το θέμα. Θα το δώσουμε σε λίγο. Βόμβα ή έκρηξη, βρε βλάξ. Βρε βλάξ που το αστείο δεν μπορείς να κάνεις. Βλάξ. Τι κάνετε. Οι μισοί οδηγοί τώρα φύγανε. Α, πλάκα κάνει. Βλακέντιε. Πες ηλίθιος. Τι είναι. Καλά, ρε, κάνεις άντε, τρίτη είναι. Άντε, τρίτη είναι, τι έγινε, άλλοι παιδιά. Άντε, έχουν αφήσει παιδιά. Άντε, ρε, παιδιά, πού είναι η βόμβα. Άντε, έχουν αφήσει παιδιά. Άντε, πού είναι η βόμβα. Περιμένουμε, ρε, Κάρι. Άντε, έχουν αφήσει παιδιά. Άντε, η βόμβα είναι αυτό. Ποιο, ποιο. Στην Κίνα. Α, στην Κίνα. Άντε, στο Ζάπιο με του Κινέζου. Άντε, το Ζάπιο. Μην κάνει τέτοια πλάκα. Άλλο έχει αφημένη τη μάνα του. Άλλο έχει τον παπά. Δεν άνοιξε το Ζάπιο ακόμα να μάθουμε. Δεν άνοιξε το Ζάπιο ακόμα να μάθουμε. Ο 501 λατρεύω παοκτσίδε που αυτοσαρκάζονται. Του λατρεύω. Εσκή σε χ Αφιόν Καραχισάρ. 501. Σήμερα είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα. Μετά το υπέροχο μήνυμα. Δεν μπορώ να απαντήσω για τη μαμά μου. Ακούει η γυναίκα μου. Νέο μήνυμα ραβούργημα. Ξεκινήσαμε με τον Βόλο. Ανταλλαγή πληθυσμών. Και με την Ξάνθη από ό,τι βλέπω. Μελιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Μαλεζά στην Ξάνθη. Ανακοινώθηκε ο Μελιόπουλο πριν από λίγο. Γιατί η εκπομπή δίνει και ενημέρωση. Όχι σαν κάτι βλακ. Όντω. Δώσαμε εμεί. 300.000 ευρώ. Και ποιο νούμερο πήρε ο Μελιόπουλος. Το 12. Φίλε, μη μου ανοίγεις. Ό,τι θέλεις να κάνει. Όχι, για μένα. Όχι, δεν είναι για μένα. Για σένα είναι για μένα. Δεν είναι για σένα. Μην ασχολείσαι. Λοιπόν, διάβασε Μαρία. Ποιο νούμερο πήρε. Το 0. Αν θέλει να στείλει εδώ. Το 7. Όχι, άλλο. 14, Σαλβικίδη. 14. Σε με παραδέχομαι. Με παραδέχομαι. Διάβασε Μαρία. Λοιπόν, δώσαμε εμείς 300.000 ευρώ για παίκτη K19, ο οποίος δικαιολόγησε τα λεφτά του κάνοντας τελικά τον σερβιτόρο στη Σαντορίνη. Στην Ήλια, στην Ήλια. Λοιπόν, λεφτά λέω. Μηνύματα μόνο σε μέρα του Λίμπερο. Τέλος. Τέλος. Μηνύματα θαλαμοφύλακα. Διαφορετικά για οποιοδήποτε μήνυμα διαβάζετε από τα κινητά σας. Θα δίνουμε εμείς 2 ευρώ. 1,23. Α, ωραία, εντάξει. Μπήκαμε μέσα σε λίγο. Καλή νύχτα, τέλος. Άλλη, σκούπα μάπα και φεύγουμε. Τέλος, τέλος. Καλά. Όταν πάτε και εγώ θα έχω τέτοιο. Λοιπόν. Θα λέω αμύω. 15 Ιουνίου. Θαλαμοφύλακα. 2. 3. Και πάτε τα σύσματα. Λοιπόν. Εδώ ήταν και ο Χρύσανθος. Ναι, πότε, έτσι, πότε, μαζί ήσουν και εσύ. Ναι. Ήταν και ο Κιώσης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ποιον κράξαμε πέρσι, επειδή είπε όταν πήγε ο Ρονάλντο στη Γιουβέντους, φαντάζομαι τι φιλοδόρημα έδωσε εκείνη τη στιγμή που το μαθαίνει, ανακοινώνεται επίσημα, στον σερβιτόρο που του πήγε τον καφέ του. Ποιον κράξαμε. Δεν είδα στο σερβιτόρο. Για τον σερβιτόρο. Στο τέλος το έδωσε συνολικό. Δεν το. Όχι, λέμε, είπε κάποιος για τον σερβιτόρο εκείνη τη στιγμή που το μαθαίνει και το δίνει. Ναι. Άλλο μετά όταν έφυγε. Ναι. Όντως έδωσε κάτι. Και τώρα και φέτος έδωσε. Ναι, και φέτος έδωσε. Παιδιά, ξέρω φέτος τι έδωσε. Λίγο συγκεντρωθείτε. Ναι. Λέει κάποιος επώνυμος Έλληνας στην τηλεόραση. Ναι. Τον δίνουν σαν είδηση. Ναι. Ο Ρονάλντο επίσημα στη Γιουβέντους. Ωραία. Και λέει αυτός ο Έλληνας. Ναι. Τον ξέρουμε όλοι. Το παλικάρι και συμπαθέστατο. Ναι. Έδωσε, φαντάζομαι. Πόσο τυχερός είναι ο σερβιτόρος που του μπήκε το καφέ του το πρωί στο δωμάτιο, ξέρω εγώ, στην πισίνα δίπλα. Το νέο. Το έχει μάθει. Ναι. Τι φιλοδόρημα του δίνει. Και τον κράζουμε εμείς. Όλ, όντως, τον κράζουμε. Τι να του δώσει, γιατί δεν έχει καιρό, λεφτά τίποτα πάνω του και τα λοιπά. Και τον κράζει. Και όσοι και όλοι. Ποιον. Το θυμάσαι εσύ, Χρήστο. Δεν θυμάμαι εγώ. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τροχός της τύχης. Τροχός της τύχης. Ο Πέτρος. Πολυχρονίδης. Ο Πολυχρονίου. Ναι. Πολυχρονίου δεν είναι. Πολυχρονίου είναι. Πολυχρονίδης. Ο Γιώργος. Πολυχρονίου είναι. Ο Γιώργος. Με τη Μενεγάκη. Ο Συλλέκτης. Με 101 εκατομμύριο δίσκους. Μηνύλια. Λοιπόν. Τελικά φέτος και πέρσι δεν άφησε τόσο. Φέτος. 20.000 καλή φέτος. Φέτος έδωσε 25.000 ευρώ για να το μοιραστεί το προσωπικό. Είναι σαν να δίνω. Αν το μοιραστεί. Σαν να αφήνω εγώ στον Παναγιώτη να είναι 10 ευρώ, 7,5 ευρώ η διαδρομή και να αφήνω 10 ευρώ. Το οποίο τον εξυπηρέτησε. Αυτό είναι για αυτό. Ζητάμε συγγνώμη. Ούτε. Πάλι στο Κώστα Ναβαρίνο. Ζητάμε συγγνώμη. 31 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει. Γιατί πέρσι κράξαμε. Συγγνώμη, Μαρία. Μόνο από τη Γιουβέντους. Ναι. Χωριά. Σόβρα, καρολόγια. Πρέπει να του πάρει και οι άλλοι για το βιασμό. Περίμενε, περίμενε. Σαμπουάν τέτοια. Το βιασμό. Έτσι. Δεν έχει μάθει τα νέα. Κυρίως άφησε ένα πολύ μεγάλο μέρος στον σεφ, τον οποίο τον είχε επί 24 ώρες, καθαρά για αυτόν, να ετοιμάζει πρωινά, μπραντς, μεσημεριανά, βραδινά, τα πάντα. Εκεί θέλει μέσο για να δουλέψει. Πάλι στο Κώστα Ναβαρίνο.
Καταρχά περνά από κόσκινο. Ναι, φυσικά. Ζυγάρι, φυσικά σε πάρουμε μέσα και εμένα. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Αλλά θέλει και κάποιον. Για πλάκα πηγαίνει, αλλά πρέπει να κλείσει για φαγητό, σαν να παίξω πελάτη, αλλά πρέπει να κλείσει. Για να δουλέψουμε, λέω. Για να δουλέψει, δεν κατάλαβα. Ναι. Μία-δύο μέρε πιτά να πάω. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Εσύ εκεί. Απλά το προτίμησα για φαγητό. Για φαγητό, βρε πλάκα. Θα πήγε να φάσει εκεί πέρα, ζήρε. Άρα κακοπίδι. Θα έπαιρνε ένα πρωινό ή ένα. Και το σπίτι σου παίρνανε, ρε. Τι είναι το πρωινό. Απλά προτίμησα να πάω να δω το ανάκτορο, τα αρχαία. Μπράβο, Μάρι. Που είναι λίγο πιο πάνω. Μπράβο, Μάρι. Περίπου 2,5-3 χιλιόμετρα πιο πάνω. Πέσε από τι τσιγκουνεύτηκε. Όχι, καμία σχέση. Καλά τώρα. Λοιπόν, αυτά με τον CR6,5. Αυτοί σίγουρα τα μοιράζονται, λες, ή παίρνουν το ξενοδοχείο. Όχι, ρε. Τι λες τώρα. Τι λες. Το λέει, αυτά είναι 25.000 ευρώ tip για τα παιδιά, ας πούμε. Ναι. Βασικά το άφησε σε 5 άτομα. Ναι. Σε 5, κυρίως σε 5 άτομα. Ναι. Που ήταν οι κυρίως που ήταν εξαίσθητοι. Ναι, ναι, ναι. Απίκο για αυτόν μόνο. Ναι. Για αυτόν μόνο. Εντάξει, οκ. Okay. Και ο μάγειρας όμως κάτι θα δώσει και στο βοηθό, ρε φίλε. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν πάει ποτέ σε Αλγερική, ρε παιδιά, ο Ρονάλντο, αφού είναι τόσο υπέροχη Αλγερική. Δεν την ξέρει. Και του κατουράμε του άλλου. Ναι, πού να πάει. Εντάξει, οκ. Okay. Φαντάζομαι να πάει στο Ζόπολη. Πραγματικά, γιατί δεν πάει στο Ζόπολη, καλή κράτεια. Ειλικρινά, γιατί για εκεί είναι μόνο. Κανονικά. Τι εκτιμώ στο ρεπορτάζ. Επιτέλους το βλέπω σωστά. Επιτέλους. Ο Ρονάλντο την Παρασκευή βρίσκεται σε υπερπολιτελές γιότ ανοιχτά του Σεντροπέ, ενώ τολμηρός. Πώς λέγεται ο φωτογράφος. Πώς λέγεται. Ο φωτογράφος. Παπαράτσι. Άρα, πώς θα το γράψεις εσύ, ο τολμηρός. Παπαράτσι. Παπαράτσι. Ναι. Μπράβο. Ο τολμηρός λοιπόν παπαράτσο. Γιατί είναι ενικός. Ο τολμηρός παπαράτσο τον απαθανάτησε μαζί με την καλλίγραμμη. Τζορτζίνα είναι παπαράτσο. Παπαράτσο. Πάρα πολύ. Παπαράτσι είναι όταν είναι πάνω από ένα. Χίλια μπράβο στην καλή εφημερίδα. Πού είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο θέμα είναι αυτό. Ο τεράστιος. Μπράβο, φίλε. Γεώργη. Ο μεγαλύτερος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής, ο Γιώργη Χάτζη, είπε. Δεν ξέρω γιατί ο Λουτσέσκου είπε όλα αυτά τα πράγματα για αυτή την ομάδα νέων της Ρουμανίας. Είναι μια σπουδαία γενιά και διαθέτει πολλούς σπουδαίους παίκτες και όχι μόνο 5-6 όπως είπε ο Λουτσέσκου. Ίσως δεν ξέρει τι σημαίνει να χτίζεις μια φουρνιά ταλέντων και να δουλεύεις με παιδιά. Ας πάει στην Ελλάδα, στον πρόεδρο του τον Ιβάν Σαββίδη που έχει τον ΠΑΟΚ με πιστόλια και όλα τα άλλα. Θεμαράδε! Ποια τα λέει αυτά? Ο Γιώργη, πια να σέβεσαι, Γιώργη Χάτζη. Α, πια είναι. Άντε, ρε, το λε στον Καρπαθίο, ρε. Καταρχά, πρόσεχε να μιλά. Είναι σε μικρόφωνο, είσαι. Άντε, ρε. Σε μικρόφωνο. Ο Μαραφαλίευτη τη Ρουμανία. Κακομίρι. Πριν από ένα μήνα τον ήμιλησε. Άντε, ρε, κακομίρι. Γιώργη Χάτζη, πορτοφολά. Κακομίρι. Άντε, γίνει προπονητή. Χαμένε. Μπα και πα κάτι. Κοιμισμένη στη βάρδια. Χαμπάρι δεν έχετε πάρει, ρε. Χαμένε. Λέει, χαρακτηρίζει κοιμισμένα τα παιδιά τα οποία έχει το λαμπάτο. Πού ζει αυτή. Εγώ πρέπει να τα βρίσκω όλα. Η Γεωργία Χατζίδου πού ζει. Είναι... Τι να μας κάνει μήνυση γιατί με κοιτάς έτσι. Συνέχισε ο θεός της Ρουμανίας. Είναι αντιαθλητικά λάθος αυτό που είπε για αυτά τα παιδιά. Ο πατέρας μου έπαιξε μπάλα δεκαετίες του 70 και του 80. Εγώ είχα μια γενιά που κέρδισε πρωταθλήματα και έκανε σπουδαίες εμφανίσεις. Τρίχες κατσαρές έκανες. Τη δεκαετία του 90 υπήρξε κι άλλη σπουδαία γενιά που μας οδήγησε στο παγκόσμιο κύπελλο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι. Είναι δύσκολο για αυτόν να το καταλάβει ή ίσως δεν συμφωνήσει με τις εμφανίσεις που κάνουν τα παιδιά μας. Καλά, κάτσε εκεί στη Θεάο, μπα και δεν σα πειμέρα. Αυτό δεν είναι καρφί. Αυτό είναι μπετονόκαρφο. Ναι, ναι, τρέμει μου τώρα. Δεν είναι καρφί τώρα, αυτό. Περίμενε. Δεν θα φάει σήμερα. Δεν έχει συνηθίσει να δουλεύει με ακαδημίες, αλλά έχει συνηθίσει τους οπλοφόρους στην Ελλάδα. Μιλάει ο Χάτζη. Τον Λουτσέσκου τον ενδιαφέρει πιο πολύ ο ΠΑΟΚ. Οι οπλοφόροι, τα πιστόλια και ό,τι είναι δίπλα του. Έλα, δεν γίγαντα. Έλα, παλικάρι, αλήθεια, έλαμψε. Το γλιστράκι του Τσαουσέσκου. Το γλιστράκι του Τσαουσέσκου. Όλοι δεν μπορούσαν να παίξουν. Κανένα δεν μπορούσε να παίξει. Κανένα δεν μπορούσε να παίξει εκτός Ρουμανίας και παίζει αυτό. Αχαμένε. Πρόσεξε. Ο Μαραντόνα τον Καρπαθίο και δεν τράπηκα να το γράψει. Αυτό που το έγραψε, φίλε, πρέπει κατευθείαν τώρα λιθοβολισμό. Ο Ντιέγκο των Καρπαθίων. Στο SDNA είναι γραμμένο. Στο SDNA είναι γραμμένο. Ο Γιώργη Χάτζη που τον έχει σημνήσει άπειρες φορές. Εγώ, καμία. Άπειρες φορές. Καμία, απολύτως. Θύμισέ μου. Πρέπει, ειλικρινά πρέπει να ντρέπεσαι. Εσύ πρέπει να ντρέπεσαι. Που λες ψέματα στον κόσμο. Και καθιστώ υπεύθυνο τον Χρήστο Κιώση να έχει αύριο ή μεθαύριο έτοιμο ηχητικό αφιέρωμα μια μισή ώρα στον Γιώργη Χάτζη. Ναι, δεν ναι. Ξέρω τι πώς. Ξαφνικά αγάπησε του Βαλκάνιου, ο Σλαμά. Κατάλαβε τι γίνεται. Ξεκάθαρα, καλημέρα σα. Όταν είναι να τσικλήσουν πάω, όλα τρεμένοι γίνονται. Βρίσκει πολλά προτερήματα στου Βαλκάνιου. Καλημερίζω, Αναστασία Λάμπα. Καλά σε κάνουν οι Ρουμάνοι χθε. Χιβολικό χι με του Γάλλου. Περάσαν οι τελικά στο Euro. Κάτσε εσύ απ' έξω. Πήγαν και Ολυμπιακού αγώνε. Τα πιτσιρίκια οι Ρουμάνοι. Κλεφτοκοτάδε. Η Αγγλία τώρα τέλο πάει. Γυρίζει πίσω.
Το διαβάζουμε αυτή τη φημία ακόμη φορά. Χρήσατε, πάνε πιο κάτω να το διαβάσω για γόλο παλικάρι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Είναι μια σπουδαία γενιά αυτή τη Ρουμανία. Ίσως δεν ξέρει ο Λουτσέσκου τι σημαίνει να χτίζεις μια φουρνιά ταλέντο και να δουλεύεις με παιδιά. Ας πάει στην Ελλάδα, στον πρόεδρό του, τον Ιβάν Σαββίδη, που έχει τον ΠΑΟΚ με πιστόλια και όλα τα άλλα. Είναι αντιαθλητικά λάθος αυτό που είπε για αυτά τα παιδιά. Γιώργη Χάτζη, ο άστος της Ρουμανίας. Τα φιλιά μας, Γεωργία, τα φιλιά μας. Γεωργία. Γεωργία Χατζήδου, ναι. Repair Store, χάλασε η μπαταρία του μυαλού σου, Γιώργη Χάτζη, του Samsung. Έσπασε η οθόνη από το χάγο κινητό και δεν σε παίρνει κανείς την ομάδα του. Θέλεις δίκη για το πολύμινο τάμπλετ σου, Γιώργη Χάτζη. Η λύση, Repair Store, αν ξέρεις αγγλικά. Repair Store, με τρία καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Βασιλής Όλος 140 και στην Τούμπα, στην Τουμπάρα, Χάτζη, που δεν πρόκειται να πατήσει ποτέ από εδώ εκεί πέρα, Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Και στο Repair Store.gr. Εσύ παίξει, Χάτζη, δεν πατήσει την Τούμπα. Μιλάμε τώρα για δεν υπάρχει αυτό. Σκιά του Μαραφαλίου. Όση προπαγάνδα και να υπάρχει, ναι, πάντα στο, ναι, τέλος, ναι, λάμπει, ναι, η αλήθεια. Ναι, φυσικά λάμπει. Όση αβάντα και γίνεται, όση αβάντα και γίνεται, όση αβάντα και γίνεται σε κάποιος, ναι, κάποια στιγμή βγαίνει ένας πολύ μεγάλος, ναι, ρε, ναι, και ναι, το ξεφτυλίζει. Ναι, ρε, ναι, ναι, ναι. Πάνε τώρα στη Ρουμανία και πες το, μόλις πεις το, μίλησε ο Χάτζη. Λοιπόν, χίλια μπράβο στον Τζάλτ που εντόπισε το θέμα. Χίλια μπράβο στον Τζάλτ. Και όπως είδες, δεν έμεινα εδώ. Και για να μην γίνει παρεξήγηση, εμείς διαβάζαμε τα λεγόμενα του Χάτζη. Δηλώσεις του είναι. Όχι, τα πιστεύω σας. Δεν απέχουν και πολύ. Δεν τις υιοθετούμε. Όχι, συγγνώμη, τι δεν υιοθετούμε. Τι είπε. Δεν ξέρω. Δεν είναι ο δεν μπήκε ο πρόεδρος με όπλο μέσα. Επειδή δεν μπήκε με όπλο μέσα, έτσι όπως το θέτεις, δεν μπήκε με όπλο μέσα. Με ομπρέλα. Μπήκε για να βγάλει τους ποδοσφαιριστές έξω. Έξω το γήπεδο. Του είπε φύγετε από το γήπεδο. Και φάνηκε το όπλο. Το όπλο. Δεν μπήκα. Άλλο μπαίνω. Τσαλτίδι. Άλλο να μπει εδώ πέρα με κλωτσιέ. Δεν έβαλε το χέρι. Ξύλο. Τι? Ξύλο. Δεν έβαλε το χέρι. Τι? Δεν έβαλε το χέρι. Δηλαδή κάτσε λίγο να σου πω κάτι. Mm. Αν τώρα εσύ από πίσω σου έχει κανένα μαχαίρι και γίνει θέμα. Θα, αν θα είμαι σαφή. Αν είναι είμαι. Θα πω εγώ, θα πω εγώ ότι. Ο Τσαλτίδι. Έχει διαφορά να πει. Ο Τσαλτίδι μπήκε με μαχαίρι στο σπίτι. Βάλε το όπλο πίσω. Μην το βγάζει καθόλου. Βάλει και ένα παλτό από πάνω. Νεροπιστολάκι. Το νεροπιστολάκι αυτό. Και πάνε στο αεροδρόμιο. Ούτε αστυνομική δεν επιτρέπεται. Και πάνε στο αεροδρόμιο. Δεν πήγε, ρε φίλε. Και πάνε σε γήπεδο. Δεν θυμόταν ότι το είχε. Ούτε αστυνομική δεν επιτρέπεται. Δεν θυμόταν ότι το είχε. Ούτε αστυνομική. Ο αστυνομικός και απαγορεύεται, φίλε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ωραία. Μόλις. Ναι, ρε, κυπελούχε Ιουνίου, ναι, ναι. Το κυπελούχος με το όπλο, τι σχέση. Ενώ χθες έβρισε τον ρυθμολόγο εδώ πέρα, τα έβγαζε όλα. Γιατί δεν πήγε στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή, στο Βόλι, μυρίζεται αυτό λίγο τις επιτυχίες, βέβαια. Ναι, πήγε σε κέντρο Ηρακλή στο Βόλι. Γιατί δεν πάει, γιατί δεν πάει, ρε φίλε. Γιατί δεν πάει στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Ή το να σου πω κάτι, πες ότι οι Κινέζοι ρίχνουν ένα δι στο μπάσκετ του Άρη. Θα έρθει εδώ πέρα, ξέρεις, θα πει. Δεν μας ενδιαφέρει. Έβγαλα τους αριθμούς και ο Άρης θα πάει την Ευρωλίγκα. Δεν ενδιαφέρει τους Κινέζους στο μπάσκετ. Τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο του Άρη. Ωραία. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Δύο διπλές για Μάριο Φραγκούλη. Απόψε Μονίρα Ζαριστών και γυαλιά ηλίου Ιωράς Opticon Express. Αρκεί να βρεις το ένα από τα δύο ζευγάρια που εμπλέκεται. Στην Ροχάλα, Παγκόσμιο Κύπελλο 90, Δυτική Γερμανία, Ολλανδία ή στο Φιλί στο Στόμα, Βραζιλία, Αργεντινή. Το ένα από τα δύο το αποστέλεις στο 54526 ονοματεπώνυμο. Live για το live, αποστολή στο 54526. Τι χαλάρα έχουμε, ρε παιδιά. Τι χαλάρα είναι αυτή η τσαμπαγουάμπα. Τι χαλάρα έχουμε, ακροατάρες όμως δεν έχουμε. Μισό στον αέρα είμαστε. Θα σας καλέσω σε λίγο. Είμαστε στον αέρα στο ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν τέτοιο quiz, ρε φίλε, και να μην έχουν απαντήσει. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε με Χρήστο Κιώση. Τρόικα ενωμένη, δυνατή, ισχυρή. Μιλάμε για γκασμάδες ακροατές με μηδέν ποδοσφαιρικές. Μιλάμε για Χάτζη ακροατές. Έχουμε δύο διαγωνισμούς. Δύο διπλές προσκλήσεις για το live του Μάριου Φραγκούλη απόψε στη Μονή Λαζαριστών και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωρά Opticon Express. Αρκεί να απαντήσεις σωστά να βρεις το ένα από τα δύο ζευγάρια ποδοσφαιριστών που εμπλέκονται, το πρώτο στο Δυτική Γερμανία, Ολλανδία και το άλλο στο Βραζιλία, Αργεντινή και τα δύο σαν εψέ 1990. Το πρώτο τα συνδέει μία ροχάλα, μία χλέπα, το άλλο ζευγάρι το συνδέει ένα φιλί στο στόμα. FM κενό, ονοματεπώνυμο, την απάντηση ή live και για τα δύο αν θες, αποστολή στο 54526. 54526. Συγγνώμη λίγο, δεν απαντάει σωστά ο τέτοιος, ο 008. Ο πρώτος που έστειλε τέλος πάντων και μοναδικός. Άμα ζητάμε χίλια συγγνώμη. Στον ένα ποδοσφαιριστή. Αγαπητέ Κώστα. Ναι, καλά που το είδα. Πρόσεξε, αν δεν στείλει άλλος, καβατζώνει στα γυαλιά. Γιατί δεν απαντά σωστά, από το ζευγάρι είναι σωστός ο ένας ποδοσφαιριστής. Ο ένας ποδοσφαιριστής. Έτσι. Ναι. Απλά, αν δεν στείλει άλλος,
Θα πάρεις εσύ αναγκαστικά. Να διαβάσουμε λίγο. Χρήσαμε το μήνυμα του 974. Τώρα θα το δούμε το Χάτζι. Γιατί είναι πραγματικά υπερτεράστιο το μήνυμά του, αραβούργημα. Πήγαινε λίγο, σε παρακαλώ πολύ, να μην το σκοτώσω. 10 λεπτά μιλάμε για το Χάτζι. Λοιπόν, λέει ο 974. Δεν μιλάμε για το Χάτζι, ρε φίλε. Είπε για πιστόλια και ήταν κάτι που δεν λέει κανένα σα. Περίμενε. Λέει ο 974. Στο Κώστα Ναβαρίνο για να δουλέψει, πρέπει να είσαι Καλαματιανό και α είσαι Ντουγάνι ξεγάνωτο. Ντουγάνι. Είσαι σκύλο. Είσαι αδερφό. Ζητάμε συγγνώμη από τα Ντουγάνια, από του Καλαματιανού. Τους οποίους μας ακούνε, είτε είναι Ντουγάνια ξεγάνωτα, είτε όχι, να είναι καλά. Πανέμορφη περιοχή, υπέροχη πόλη. Δεν σχολιάζω, μεγάλη Καλαμάτα. Και ευχαριστούμε αυτούς που μας στηρίζουν στο νομό Μεσσηνίας. Ήδη στο All About Άρης έχει ανέβει, κοιμούνται στη Βάρδια. Ξύπνιος ο ιδιοκτήτης Χρήστατος Τσαλτίδης έχει ανεβάσει το θέμα με τις δηλώσεις του Γιώργη Χάτζη, οι οποίες είναι ηχηρό σκαμπύλι στις παριές του Ρασβάν Λουτσέσκου, ναι. Απαξιωτικές. Δεν θα φάει σήμερα ο Λουτσέσκου. Απαξιωτικές τα σχόλιά του. Όσο και αν το υποτιμάς, ναι. Όταν σε για Ρουμάνο προπονητή, ναι. Μιλάει έτσι ο Χάτζη, Χάτζη είναι ναι. Μεγάλο χτύπημα. Ναι, 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 ναι. Μ' αρέσει που το αντιμετωπίσεις έτσι. Να σου πω κάτι. Γιατί όταν έρθει η σφαλιάρα. Το σφαλιάρα σου πας έρχεται, ρε φίλε, να κι άλλη σφαλιάρα τώρα. Όχι. Θα κάνουμε έτσι εμείς. Κάνω σου ό,τι θέλεις. Θα κάνουμε έτσι εμείς. Μπορεί να κλαις να ορίεσαι. Δεν πειράζει. Θα κάνω και εγώ. Κάνε, κάνε, κάνε. Δεν πειράζει. Κάνε, κάνε. Ανέβα πρώτα στις κατηγορίες και βλέπω. Α, το δούμε. Γιατί ούτε από τη μεριά της Αγγλίας βλέπω να κάνεις τέτοια πράγματα. Κατάλαβες. Άμα έχεις πιστόλι στη ζώνη, τρως πρόστιμο και 3 χρόνια απαγόρευση. Από την άλλη, αν ρίχνεις πιστόλι. Ένα και 23. Ένα και 23. Γι' αυτό θα βγάλω. Όχι, βγάλω. Θα βγάλω, γι' αυτό θα βγάλω. Απ' την άλλη, αν ρίχνει πιστόλι σε όποιον μιλάει ελληνικά, μπαίνει σε κανένα αρθράκι, αλλάζει κανένα αφημί, ανεβαίνει σε κανένα τρακτέρ και όλα καλά. Για το μπάσκετ του Πάοκ, λέει. Γιατί μπήκε στο άρθρο 99 και μια χαρά πήγαν τα πράγματα. Α, δεν μου. Ναι, πες μου τα αυτά, αρέσει. Και μου αρέσει. Λες και πήρανε ρε φίλε, λες και έχουν πάρει ρε φίλε όλη την αφρόκραμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ποιους έχετε. Ποιον πήρες ρε φίλε. Ένα σακάτι που έχει να παίξει ένα χρόνο και έναν άλλον που δεν θα παίξει μέσα στην Ευρώπη, θα παίξει με τους άλλους τελικά. Ένα σακάτι είχε πρόβλημα τραυματισμού και είναι σακάτι. Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω το σακάτι. Μακάρι ο άλλος να είναι υγιέστατος, έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα. Και ο άλλος θα παίξει Ευρώπη με τους άλλους, με τη σουηδική ομάδα. Το γνωστό ήταν αυτό, ρε, εσύ. Το κυνηγούσε ο Άρης. Μόλις έρθει λοιπόν να παίξει στον Άρη και όχι εκεί, να δω τι θα πείτε. Ο Σούντγκρεν λέγεται. Ο Σούντγκρεν, ο Ντάνιελ. Αν χτυπήσει, τι γίνεται, υπάρχει ρήτρα που να βάλει. Οι Κινέζοι βάλανε στα Κινέζικα. Τι βάλανε. Δεν πειράζει. Βάζει εσύ ρήτρε και μετά παίρνει τα μισά γιατί δεν έχει κουράσει. Περιμένουν, παιδιά. Παίρνω, καλημέρα. Περιμένουν δύο γραμμέ. Όσα γουστάρει, δεν πάμε να είστε περιεκτικοί με ρυθμό σύντομη. Όνομα και ομάδα, πώ θα έχετε. Καλημέρα. Θα το δει με την ΕΡΤ. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Θα το δω με την ΕΡΤ ότι όσα γουστάρει παίρνει. 8 Ιουλίου να δω τι θα λες μετά. Καλά, εντάξει, ναι. Καλημέρα, κύριε καλημέρα κύριε Κώστα, ναι, οπαδός του Πιερικού, φίλαδος της ΑΕΚ. Ναι. Πάμε. Γιατί μίλησε έτσι ο Χάτζη για τον Λουτσέσκου. Γιατί είναι κομπλεξικός. Γιατί ο Λουτσέσκου έκανε κατά κάποιο τρόπο απαξιωτικά σχόλια για αυτή την Under 21 της Ρουμανίας. Σε ροχλήβεται να δουλέψει εκεί πέρα ο Χάτζη, γιατί τον παίρνει κανείς προπονητή. Άχ, το πλάσμα. Ο Χάτζη έχει κάνει ένα υπεύθυνο πόστο εκεί στη Ρουμανία. Είναι προπονητής. Είναι προπονητής. Τέλος πάντων. Κανένας δεν αμφιβάλλει για την, για την αξία στην, του, στην εθνική αλλά του, και οι δυο άδειξε τράπησαν νομίζω. Παιδιά συγγνώμη, δεν είναι προπονητής, είπα κανένα πατάτα. Δεν ξέρω, λοιπόν, δεν ξέρετε. Τέλος πάντων, εγώ θα πω ότι όταν ο Μπαρδινογιάννης έλεγχε τα πετρέλαια της Ρουμανίας, τότε στον Πιερικό πρόεδρος ήταν ο Ηλίας ο Ιωαννίδης, ο οποίος είχε στην Αθήνα ξενοδοχείο κοντά στον υπόδρομο και μπουάτ με στην πλάκα. Και είχε αν επιτρέπετε όνομα της μπουάτ, όνομα της μπουάτ αν επιτρέπετε. Ρίγας. Μπουάτ Ρίγας, κλαίω. Λοιπόν, είχε τον Μαρίνο. Αυτός είχε τον Μαρίνο επί πολλά χρόνια. Τον Γιώργο. Το Γιώργο Μαρίνο. Ναι. Αλλά μετά έφερε κι άλλους. Τον είπα τότε εδώ στην Κατερίνη, πες τον πρόεδρο να πάρει την τριάδα Μπελοντέτιτσι. Κλαίω, ναι. Α, μου το έχεις πει αυτό. Χάτζη Ραντουτσόγιου στο Παναθηναϊκό. Μπράβο, πράγμα.
ναι. και θα είναι μόνιμος πρωταθλητής τουλάχιστον για 5 χρόνια. Ναι. Σε παραδέχομαι, το θυμάμαι το έχεις πει, ναι, σε παραδέχομαι. Ραντουτσόγιου, ωραίος παίκτης. Έτσι που λέτε. Και επίσης έγινε και το άλλο, ας όψετε ο Ντάνο Γεωργιάδης ναι. που δεν πήγαμε το 1970 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μάλωσε με το Δωμάζο. Επειδή κατέβηκε με τις φόρμες και δεν κατέβηκε με τα ρούχα. Και το λέει, γιατί δεν τα έχεις, εμένα δεν μου τα φέρανε. Πες βρε, έναν εκεί να τα φέρει και να μην και τον αποκλείει από την αποστολή. Και φέραμε και μετά ο μεγάλος ο Κώστας ο Καραπατής που τον διαδέχθηκε κατέβασε τη Δέσποινα την Παπαδοπούλου και την, του Αστρανίδη τη γυναίκα και του Προέδρου της ΕΠΟ τότε τη γυναίκα της κατέβασε κάτω από το λεωφορείο των ποδοσφαιριστών και δεν πρόλαβε να φτάσει στην Ελλάδα. Και τον απολύσανε. Σε παραδέχομαι, μπράβο. Υπέροχος κύριος Κώστας σήμερα. Υπέροχος. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κώστα. Είναι η πιο αδικημένη εθνική Ελλάδος εκείνη του 70. Για ένα γκολ δεν πηγαίνει στο παγκόσμιο του 70. Σε εκείνο το τεράστιο παγκόσμιο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Πρόσεχε να πεις για το Χάτζη. Γιατί είναι ό,τι κοστάρι θα πει. Τι είναι αυτό, τι ύφος είναι. Δεν κατάλαβα. Τι είναι τέτοιο. Όχι, είναι του τέτοιου ρεφίλ του κόμματος. Ποιο κόμματος. Ας τον πλάκα σου κάνει, έλα κοτσοπές. Ρε ποιος τον θα λέω τώρα. Σωστά. Καταρχήν εγώ έχω πάει στο Βουκουρέστι. Ναι και τι έγινε. Ξέρεις πως τον έχουν εκεί πέρα οι Ρουμάνοι τον... Για πες μας. Το Λουτσέσκου, για πες μας. Το μισούνε, το συχαίνονται. Το συχαίνονται. Ξέρεις πως έχω πάει εκεί πέρα. Το Χάτζη ή τον Λουτσέσκου. Κάτσε, τον μισούν δώσε το Χάτζη, για το συχαίνονται. Να σας πω εγώ. Πως τον έχουν, για πες μας λίγο. Εγώ είχα πάει. Στείλαν τη μάνα μου η Σοβιετική εκεί πέρα για ένα μήνα. Ναι. Εξορία στη Ρουμανία. Ναι. Όταν πήγαμε εκεί μας πήρανε με Mercedes, με τρέμανε αυτοί τους Σοβιετικούς. Ναι. Και άσε να ξέρω καλύτερα τι λέγανε για το συγκεκριμένο το τύπο. Αυτό πότε έγινε, ποια περίοδο. Αυτός είναι όταν έπαιζε, όταν ήταν ακόμα νέος ο συγκεκριμένος. Πότε δηλαδή, για πες, ποια ημερομηνία. Ημερομηνία, ναι. Χρονιά. 14 χρονών ήμουνα, 15. Είναι πόσο ήταν, 1900. Όταν ήταν αυτός μικρός. Ρε φίλε, 14 χρονών πότε ήταν, 1900 τι. 1989. 89, το σημειώνω. Γράφε. 1989. Θες να το μετρήσεις. Έπαιζε στη ΑΟΑ Βουκουρεστίου. Δες άμα έπαιζε. Ναι. Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε το 90. Άκου τώρα τι κάνει Κότσο. Προσπαθεί να σε τσεκάρει, να σε τσεκάρει. Αν λες εσύ. Άκουσε με λίγο Κώστα, Κώστα, άκουσε με λίγο ρε φίλε. Άκουσε με λίγο. Προσπαθεί να σε τσεκάρει, αν λες αλήθεια. Έχει ανοίξει το τρένο του Google που έχει παίξει ποιες ομάδες. Τα ξέρουμε σε Μπαρσελόνα. Ρε καθυστερημένε. Ρεάλ Μαδρίτης πήγε το 90. Το ξέρουμε ρε φίλε. Και τι θα πεις γι' αυτό. Σιγά τη ρεάλ του 90. Πρωταθλητή δεν έχει πάρει. Μία πορεία Κώστα, μία πορεία. Τη μητέρα σου. Τι δεν αφήνεται να μιλήσει ο άλλος. Κώστα, μία απορία. Ω, καθυστερημένο στη γωνία. Μία βασική απορία. Τη μητέρα σου, ως τι την εκδίωξαν οι Σοβιετικοί. Αν την εκδίωξαν, ρε. Α, τι είπες. Οι Σοβιετικοί στέλναν ανθρώπους για κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες του κράτους και τέτοια πράγματα. Α, ήταν η μητέρα σου. Κάκεμπε ήταν. Κάκεμπε ήταν η μητέρα σου. Τι ήταν. Δεν θα σου δώσω και λογαριασμό τι ήταν. Οπότε. Οπότε. Λίγα τα λόγια. Για πείτε τώρα για Χάτζη εσείς οι δύο εδώ πέρα, ακούγε ο Κότσος. Μπερδεύεσαι μεγάλε, η Κάκεμπ είχε τότε δύναμη. Τώρα, τώρα βλέπω από 7 Ιουλίου αλλάζει. Μας ψάχνει CIA, ναι. Ακούς, έλα Κότσο. Γέλα. Έχω πάει και στην Πολωνία. Λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος ήταν το αγαπημένο παιδί του Τσαουσέσκου. Από ό,τι κατάλαβα, ήσουν νομεκλατούρα, έτσι. Αυτό κατάλαβα. Παναγιώτη, ξέρεις γιατί τον λένε τον τυπά τον Μαραντόνα το Βαλκάνιο. Προπονητικά εννοώ Μαραντόνα. Μόνο αποτυχίες. Ο Μαραντόνα το ίδιο έκανε και αυτό. Πες μου λίγο. Το παιδί του καθεστώτος λοιπόν. Κάτι ήξερε αυτός από όπλα και πολυβόλα και άματα. Επειδή φτάσατε να απαξιώνετε και το μεγαλύτερο Ρουμάνο ποδοσφαιριστή. Σιγά το Ρουμάνο. Ο Λουτσέσκο που έπαιξε. Ο Λούπου. Ο Λούπου ήταν ο καλύτερος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής. Ο Λουτσέσκο που έπαιξε. Ο προπονητής είναι καλύτερος. Δεν είπαμε σαν παίχτης. Για προπονητή μιλάμε. Και σαν παίχτης κατάφερε φίλε. Πρωταθλητήριο με τη Ρεάλ δεν μπορείς να πάρει, τίποτα δεν πήρε. Χρήσανθε, τι θέλεις να πεις ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένας κοινός
δολοφόνος, ποιος είπε για δολοφόνος? Αυτό είναι αλητεία που κάνεις. Αυτό είναι αλητεία που κάνεις. Για δολοφόνος και δεν για ποιος είπε. Αλητεία είναι αυτό. Αλητεία είναι αυτό που κάνεις. Τι θέλεις να πεις, μπορείς να μου πεις τι θέλεις να πεις. Δεν είπα τίποτα εγώ. Είπα τη δήλωση του Χάτζη που σας ξεφτιλίζει, που σας ξεφτιλίζει παγκοσμίως. Δικά σου λόγια είναι αυτά. Σας ξεφτιλίζει. Όλος μας ξεφτιλίζει. Όλη την προπαγάνδα εδώ δεν υπάρχει. Η χώρα σας την ξεφτιλίσαμε ποδοσφαιρικά φέτος. Παίρνοντα τον Νταμπλ. Ξαναπαίρνοντα τον Νταμπλ και θα το πάρουμε και του χρόνου. Τη χώρα σα. Νότιο-Μακεδόνα. Νότιο-Μακεδόνα. Σε ξεφτιλίζουν εσένα. Οι Σκοπιανοί σε ξεφτιλίζουν. Ό,τι ώρα θέλουν παίρνουν το όνομά σου, φίλε. Ό,τι ώρα θέλουν παίρνουν το όνομά σου. Περήφανε Μακεδόνα. Το όνομά μου το πήραν οι Σκοπιανοί. Γιατί κάτι μπούφισα και σένα. Το κάνα κομπολόι. Κομπολόι το κάνανε. Κομπολόι το κάνανε. Γιατί κάτι μπούφισα και σένα. Ψήφισαν αυτόν που το χάρισε. Είδα και του προηγούμενου. Προδότη αυτόν. Ναι. Ναι, Κώστα μου. Μαρία. Ναι, πες κάτι για να κλείσουμε αυτό, γιατί ναι, περιμένει η γραμμή και είναι άδικο. Ναι. Δεν μου λες, στην ιστορία μέσα ο Ηρακλής και ο Άρης δεν είναι η μπουρζουαζία της Θεσσαλονίκης. Είναι η αστική τάξη. Η αστική τάξη και οι μπαγιάτιδες. Ήταν. Η μπουρζουαζία. Ήταν. Ναι. Ήταν. 2019 έχουμε. Ας το να με πει. Ναι, ναι, ναι. Γεια χαρά. Ναι. Αυτό, εντάξει, έγινε. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Θουβού οπαδός του ΠΑΟ. Αυτή η λέξη βλακεία μου επιτρέπει να την πω. Πες στο ράδιο. Ναι. Τη λέξη βλακεία. Ναι. Επειδή θεωρώ βλακεία αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι από 8 Ιουλίου θα αλλάξει κάτι. Χρήστος, με το χέρι στην καρδιά πιστεύεις θα αλλάξει κάτι από 8 Ιουλίου? Ναι. Πες μου τι. Μην μου πεις τη φορολογία των επιχειρήσεων. Αυτή τη χαζομάρα που λένε κάτι. Θα σταματήσει η αβάτα σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες από την κυβέρνηση. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Θα αρχίσει σε άλλους επιχειρηματίες. Αυτό τους ενδιαφέρει. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όχι να αλλάξει, να σταματήσει, να αλλάξει. Γιατί εσένα τις ενδιαφέρει. Εγώ το λέω. Σε ενδιαφέρει να αλλάξει το καλό του ποδοσφαίρου. Σε ενδιαφέρει να εννοήσει εσύ. Σαν νέος πρωθυπουργός, αν έρθει. Αν έρθει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν είσαι μάγκας και λες δεν μπορώ να αλλάξω κάτι και με το όνομα. Φορολόγησε τους επιχειρηματίες που πήγανε στα Σκόπια με 50%. Αν είσαι μάγκας, γιάρασε εδώ. Παναγιώτη, άκου λίγο, άκου λίγο, άκου λίγο. Περίμενε μισό λεπτό να σου πω ένα, γιατί. Μισό λεπτό Θουβού. Είπες μπουρδα. Είπα μπουρδα. Διότι Παναγιώτη, εσύ μιλάς με κανόνες καφενείου. Α, καφενείου. Αν είσαι μάγκας. Ποιος μιλάει, ρε παιδιά! Ποιος μιλάει! Μπορώ να απαντήσω. Είπες την μπουρδα σου, μπορώ να απαντήσω. Μπούρδε λες εσύ, αγόρι μου γλυκό. Εγώ δεν λέω καθόλου μπούρδε. Ενώ δεν είναι καφενές, εσύ να λες. Αυτό το φορολόγησε. Ναι, εγώ τότε είπα ότι ο Όφη άλλαξε άρμα και αλλάζω αυτά. Περίμενε, μην πας άλλη μπούρδα που είσαι. Μπούρδε. Συγκεκριμένη μπούρδα. Ναι. Παναγιώτη. Υπάρχουν κανόνες. Ποιοι είναι οι κανόνες? Υπάρχουν κανόνες. Ναι. Υπάρχουν επιτροπές ανταγωνισμού. Ναι. Υπάρχει κράτος. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, τώρα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πίεζε τον Τσίπρα και να του έλεγε να του είπε, ξέρεις τι, κανόνες την πορεία. Γιατί δεν το είπε? Τι? Γιατί δεν το είπε και πούλησε τον παπά? Λάθος μεγάλο. Α, λάθος μεγάλο. Συνέχισε το. Λέμε την μπούρδα και μετά κάνουμε μια κολοτούμπα μπούρδα. Σαν την Κομανέτσι μαζί με τον Λουτσέσκο. Ωραία, Θουβού. Πάμε, παλικάρι μου. Πάμε. Ναι, θες να πεις κάτι άλλο? Έλα. Θες να πεις κάτι άλλο, να κλείσουμε? Πες μου, πες μου. Αυτά. Έγινε Θουβού, ήρεμη δύναμη. Καλά τα είπες. Με αφορμή την παρουσία του κυρίου Κώστα. Λέει το εξής ο θαλαμοφύλακας. Άντε πάλι. Ρε εσύ. Εγώ. 1-23. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για τον κύριο Κώστα. Όχι, δεν θα λέει για τον κύριο Κώστα τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τότε θα πω εγώ για την Mr. Gold. Δηλαδή, συγγνώμη να σου πω κάτι. Πώς πρέπει να το κάνουμε αυτό για να σταματήσει το πράγμα? Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Τα ακούς Χάτζη. Έλα φας καμιά πίτσα εδώ πέρα να στανιάρεις λίγο. Έλα φας καμιά πίτσα να στανιάρεις. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκη, πολύ μετέωρο ή στο κέντρο. Αν μένεις, μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών, γιατί μόνο για προσφορές είσαι εσύ. Και λεπούρια για σένα αυτή η πίτσα. Τρεις πίτσες κανονικές, 78 εκατοστά, μόνο 10,50. Και γυφτογεωργία, άσε κανένα ευρωμπουρμπάρ, έτσι, στα παιδάκια που φέρουν τις πίτσες. Να προσθέσεις πως μιλάς για εκεί. Άχαμε. Η γυφτογεωργία για παίκτη, τον οποίο εσύ τον έχεις σημεινήσει. Δεν τον ήμουν και στα δύο προηγούμενα ραδιόφωνα. Ποτέ μου δεν τον ήμουν. Ήμουν δίπλα σου. Ποτέ, φέρε μου τέτοιο. Φέρε μου αποδείξεις. Σε παρακαλώ. Βάλτε τα μηνύματα αυτά. Σταμάτα ρε Λατροχάτζη. Βάλτε τα μηνύματα εδώ πέρα. Τι λατρεία είναι αυτή με το Χάτζη που είσαι, ρε. Ανάθεμα, άμα ανοίξει ότι έχει παίξει τη Ρεάλ. Ανάθεμα. Ξαφνικά το είδε και γούλωσε στα μάτια του Σαλτίδη. Έπαιξε τη Ρεάλ, παιδιά. 64 συμμετοχές έχει. Ναι. Μπράβο. Και σήκωσε τα πρωταθλητριών όλα. Και 36 στην Μπαρσελόνα. Ναι. Το ξέρουμε τι παίξει στην Μπαρσελόνα. Για να δούμε. Ποιο τον έχει καμάρι εκεί, για πε μα. Ποιο τον έχει καμάρι, η Μαδριλένη ή η άλλη. Για βάλε το βίο. Βάλε το βίο του Ρασβάλου Τσέσκου. Πότε πήγε, πότε πήγε το 90, ε? Α, σε πολλές ομάδες έχει παίξει, δεν κάτσε να δω. Λίγο μετά τον Τσαουσέσκου. Μια χαρά περνούσε. Γκολ κανένα, ο Λουτσέσκου.
Μέχρι και ο Σιώπης έχει ένα γκολ. Μπράβο, ναι. Σπορτούλ Σουντενετζιγκά. Μιλάμε για τη Ρεάλ των Βαλκανίων. Κρέμα Κάλτσι. Άγκολ κίπερ ήταν, όχι αμυντικός. Παιδιά, ψάχνει πόσα γκολ έχει βάλει ο Λουτσέσκου, ενώ έχει παίξει τερματοφύλακα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Εγώ δεν κάνω το έξω, περίμενα ξεφτιλίζα από τη διαβάση όλες τις ομάδες. Κανένα γκολ και ξεκοιτάει στα μάτια. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Σπορτούλ Σκουτουγκουζίτσα. Όχι, κοίτα, ναι. Ο Σμάχελ έχει δύο. Νατσιονάλ Βουκουρεστίου. Μάρι, τα μηνύματα. Πάλι Σπορτούλ. Αυτή η Σπορτούλ ποιο την είχε, ρε. Τι? Όλο γυρίζει, έπαιζε ένα χρόνο κάπου, ξαναπήγαινε στην Σπορτούλ. Είναι, φίλε, η ανταρσία του Τσαουσέσκου. Σπορτούλ. Εναντίον του Τσαουσέσκου. Ενώ ο άλλο πήγαινε με τον καθεστώ και μετά ο Βολικό. Πήγαινε μια στη μία, μια στην άλλη. Τα είχε καλά με το τυρανικό καθεστώ και μετά πήγε στη Μαδρίτη, στην Βαρκελόνη. Ο Χάτσι των Βαλκανίων. Σπορτού Κατσουζιάσκου. Η σκιά του Μαραφαλίου. Κρέμα. Πάλι στη Σπορτούλ. Φεύγει, πάει στην Νατσιονάλ. Την αγάπη Κουρεστίου. Φεύγει πάλι από την Νατσιονάλ, πάει πάλι στη Σπορτούλ. Φεύγει πάλι από τη Σπορτούλ, πάει πάλι στη Νατσιονάλ. Από εδώ η αγάπη μου και από εδώ το αισθημά μου. Δύο ομάδες αγάπησε και η τρίτη ο ΠΑΟΚ. Μπρασόφ. Με γαλουργή προπονητικά. Την Μπρασόφ δεν την ξέρω. Ραπίτ Βουκουρεστή αυτή. Την ξέρω αυτή, την ξέρω. Μπάκαου. Δεν την ξέρω. Μπάκαου. Ραπίτ Βουκουρεστή μια συμμετοχή. Ναι. Τι έγινε, ρε φίλε. Ήταν με το φίλε και γιατρό. Βάλει τα μηνύματα. Η εθνική Ρουμανία τι είχε κάνει με αυτόν. Α, ό,τι θυμάμαι. 9 με 11 εθνική Ρουμανία. Μάριο, μηνύματα. Μηνύματα. Πάμε λίγο στα μηνύματάκια. Μην ξεχνάτε δύο διπλές προσκλησούλες. Μάριο Φραγκούλη απόψε στη Μονή Λαζαριστών και ένα ζευγάρι γυαλιά ή οράσεω. Σωστός! Σύφτης όμως, Χρυσάκη. Σωστός! Όχι, φίλε! Κάνεις λάθος! Κάνεις λάθος, υπάρχει κανόνας. Εδώ, αυτό. Και για εδώ και για όλα. Σωστός! Εσένα κατά καιρούς δεν σου στέλνεις το κινητό και διαβάζεις. Ποτέ. Ποτέ. Μόνο σε Messenger. Εγώ διαβάζω ένα διαφορετικού μια φορά. Δεν είπα μια φορά να μην γίνει. Όχι όμως να γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, καλά, οκ. Ο 008 επανέρχεται και τώρα δίνει πλήρως σωστή απάντηση. Ναι. Τέλος. Σε παραδέχομαι. Τέλος. Okay. Τι χρωστάς. Ο 845 Θουβού. Δεν ναι. ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά πήρα τηλέφωνο. Είπα 7 λέξεις. Άκουσα ράδιο από το τηλέφωνο για 1,5 λεπτό και το έκλεισα. Κλαίω, ρε, αλήθεια. Γεια σου, ρε Θουβού, παλικάρι. Να πω κάτι για το Θουβού. Βέβαια, ο άλλος έριξε τη χλέπα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Να πω κάτι για το Θουβού. Μάρια. Πόσο στηρίζει την εκπομπή ο Θουβού καθημερινά. Και υπάρχουν φορές που έχουμε διαφωνήσει. Ναι. Πες ρε θαλαμοφύλακα, στείλε τα μηνύματά σου εδώ να το διαβάσουμε. Ναι. Όχι στην κούτρα συνέχεια ναι. και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Στείλε ρε φίλε ένα εκεί και 10 στο Μάριο. Σωστό. Σε αυτό έχεις τίποτα, μόνο 11 στο Μάριο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Εσύ επειδή είναι κολλητό σου και σε κερνάει σάντουιτς έξω στα βρώμικα της Τούμπας. Πού να μάθεις κάτι άλλο. Πού να μάθεις κάτι άλλο που το ξέρω εγώ, το πάρω μαζί μου στον τάφο. Κατακεράσει. Τον έχεις κατακεράσει. Όχι, φιλά, το μάθει, θα γουλώσει τα μάτια. Τα βρώμικα. Δεν θα σου πω ποτέ όμως. Τη βρώμικα της Τούμπας. Όχι, όχι. Έχει σχέση με Άρη. Α, δεν θέλω. Πουλάει σάντουιτς έξω από την Τούμπα. Όχι, δεν θα μάθει. Πουλάει σημαίες. Πουλάει λουκάνικα. Λοιπόν, ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ιωράσο, Opticon Express, σαν ψε, παγκόσμιο κύπελλο Ιταλία, Ιτάλια 90, Δυτική Γερμανία, Ολλανδία και Βραζιλία, Αργεντινή. Δύο ζευγάρια, ένα σε κάθε μάτσε εμπλέκεται, το πρώτο συνδέει μία ροχάλα, το δεύτερο ένα φιλί στο στόμα. Ποια είναι τα ζευγάρια των ποδοσφαιριστών. Ένα από τα δύο να βρεις, ένα από τα δύο ζευγάρια, μπαίνει στην κλήρωση. FM και NO, ονοματεπώνυμος, είπατε η απάντηση ή Φραγκούλης Live για το live, αποστολή στο 54-526. Ο Γιανακόπουλος την πήρε πρέφα. Σου λέει τι να πληρώνω τώρα πιτίνους αυτά τα εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Την πλάκα μας κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα με τον μπάσκετ. Φέρε ένα παιδουλάκι. Ένα παιδουλάκι που μου παρουσιάζεται ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Ο κόρη 5 χρόνια δεν ήταν πουθενά. Πουθενά. Ξέρεις πώς το φωνάζουνε. Χάτζι με Σπάλτινγκ. Ο Λεμονής του μπάσκετ. Ο Τάκης Λεμονής του μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε σε break. Όταν επιστρέψουμε, βάλε μου λίγο σε βίντεο να δούμε Λιόπουλο. Εσύ παρουσίαση. Πηγαίνετε διακοπές μαζί. Ναι. Πάμε, ερχόμαστε τώρα στο break. Πηγαίνετε διακοπές μαζί. Λίγες φορές έγινε αυτό. Ναι, όταν πηγαίνατε εκεί μαζί. Ναι. Αυτό το χιούμορ άκουγες όλη τη μέρα. Και γελούσε, δηλαδή περνούσε καλά, δηλαδή ήταν ωραία. Τραγικό. Ναι, τραγικό. Πες λίγο. Τραγικό. Λοιπόν, όταν γυρίσουμε, βάλε μου το βίντεο του Μελιόπουλου να το δω λίγο σε παρακαλώ. Παρουσίαση του Μελιόπουλου. Σε παρακαλώ. Θα στο βάλω. Λοιπόν. Πηγαίνουμε τελευταίο break. Άμα τη επιστροφή μας, γραμμές ανοιχτές. 2310-287-888. Τελευταίο 20 λεπτάκι εδώ πέρα στο Λίμπερο της Καρδιάς Τρόικα 107,4. Πάμε μαζί. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Έχουμε βάλει ένα κουιζάκι σαν χθες, 24 Ιουνίου του 1990, στο Μουντιάλ της Ιταλίας. Είχαμε στη φάση το 16 δύο παιχνίδια, δύο ζευγάρια. Δυτική Γερμανία-Ολλανδία στο Μιλάνο και στο Τωρίνο-Αργεντινή-Βραζιλία.
Στα δύο αυτά παιχνίδια υπήρχε ένα φτύσιμο ενός ποδοσφαιριστή σε κάποιον άλλον και ένα φιλί στο στόμα ενός ποδοσφαιριστού σε κάποιον άλλον. Απαντήστε σωστά σε μία από τις δύο απαντήσεις. Μία από τις δύο απαντήσεις να δώσετε σωστά. Μπαίνετε στην κλήρωση για γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Μαζί μας έχουμε τις Room & Colors, στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης τις βρίσκουμε αυτές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2317192 29 και στο room.gr. Υγρασία, ζέστη, όλα αυτά ξεχάσετε. Με τις Room & Colors, κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Φυσικά και δύο διπλές προσκλησούλες για το live του Μάριου Φραγκούλη απόψε στη Μονή Λαζαριστών. Ρεσί, μπα και αναβλήθηκε αυτό. Και χτυπιόμαστε, όχι, βλέπω εδώ, το έχει πολύ συμμετοχή. Έχει. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Ασπασία, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Ναι, το είδα. Α, περιμένουν, Χρήστο, α περιμένουν. Να μην τρώνε τα μηνύματα. Λοιπόν, ντουκ. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Ναι. Ο 9-23. Καλημέρα, Ιωάννα. Να είσαι καλά, γιατί στην κλήρωση. Καλημέρα, είμαι. Συγγνώμη. Καλημέρα, είμαι ή. Ναι, πολύ ωραίο, μου άρεσε αυτό. Αυτό παίζει να γίνει και πρώτη φορά. Καλημέρα, είμαι ο. Είμαι ή. Μάλιστα. Πολύ, πολύ σωστό. Καλή τύχη στην κλήρωση. 076. Να είσαι καλά. Καλή τύχη στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας παρακαλώ πολύ, παιδιά. Ναι, κύριε Κώστα. Μηνύματα του θαλαμοφύλακα που να αφορούν εμένα καθιονδήποτε τρόπο και να αποστέλλονται, δεν θέλω να διαβάζονται. Μάρια Σλαμά, σε καθιστώ υπεύθυνο. Μα δεν διαβάσαμε. Και τι λέει το... Ίσουνε, ο Τσαλτήρης δεν σ' άφησε να διαβάσει. Περίμενε, ξέρεις τι έλεγε για σένα. Δεν ότι έμπλεξες. Ότι μ' άκουσε το. Ότι σε μία παρουσία έμπλεξε τον Πιερικό, την Ρουμανία, τον Βαρδινογιάννη και την Κατερίνη. Ο έσωπος της Πιερίας. Αυτό είπε. Δεν είναι προσωρινή αυτό. Παραμυθάζει. Με έχει κουράσει η περίπτωσή του. Εντάξει. Ναι, όντως. Είναι ένας θρασής νεαρός παοκτσής. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, Αποστόλης. Αν θέλει να κάνει χουλιαμά, όμως ξαναλέω, να συμμετέχει με τους κανόνες της εκπομπής. Ναι, Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, καλημέρα. Από τον Μπέρμιγχαμ, ο παδός του. Ο Αποστόλης πώς χρεώνεται από την Αγγλία και βγαίνει και δεν στέλνει μηνύματα. Πάμε, έλεος. Έλεος. Το ξενερώσαμε, παλικάρι έλεος. Μου. Την κάναμε κρυοκολλιά, έλεος. Αγοράκι μου. Δεν είναι ραδιόφωνο. Έλα, Αποστόλη. Παλικάρι μου. Έλα, Αποστόλη. Διαλυμένοι ερχόμαστε και γινόμαστε χαλιόμαστε περισσότερο. Παλί καρέ μου. Διάβαζα ένα άρθρο τώρα για την δημοσκοπήσεις. Ναι. Πάμε για αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και το μόνο που έχω να πω. Στεναχωριέται ο Παπαδόπουλος. Είναι ότι αυτή η επί τετραετίας αντίχριστη, ανθεληνική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δαιμονοποίησε την ελληνική σημαία και σταμπάρισε οποιαδήποτε ελληνική άποψη ως χρυσαυγήτικη. Και οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να φανταστείς. Ναι, Αποστόλη μου, έδωσε το περιστέριο κατά το οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Καλό εξαφανισμό και στα τάρταρα, φίλε. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Στην Ελλάδα, αφού... Σου υπενθυμίζω ότι είσαι ΠΑΟΚ! Σου υπενθυμίζω ότι είσαι ΠΑΟΚ! Εγώ καθόλου. Μια χαρά είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ! Μια χαρά είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ! Διαφορώ παντελώς, φίλε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ο μπροστινός του Μαρινάκη. Δεν θα ήθελα ποτέ να το δω να κυβερνάει, αλλά πραγματικά, ρε φίλε, οι άλλοι. Πραγματικά, ρε φίλε. Οπότε ανοίγουν οι ορίζοντες στην Ελλάδα, ξαναγίνεται. Εκατομμύρια. Δεν γίνεται να έχει 5 εκατομμύρια χρυσαυγίτες, ρε φίλε, η Ελλάδα. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να 5 εκατομμύρια φασίστες, επειδή είναι 5 εκατομμύρια που έχουν διαφορετική άποψη από τον από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Ναι. Ωραία. Παπαδόπουλε, θα φέρουμε κανένα παίκτη. Κάποτε, Αποστολή! Αποστολή! Κάποτε ο Πατακός, όταν είχε πάει στην Κίνα, λέει ο αστικός μύθος. Τον ρώτησε ο Μάο. Παπατσής. Πόσους, ρώτησε ο Πατακός μάλλον, πόσους αναρχικούς έχετε στην Κίνα. Και είπε ο Μάο, περίπου 10 εκατομμύρια. Και είπε ο Πατακός, και εμείς στην Ελλάδα τόσους έχουμε. Καμιά φορά ναι. Τα πράγματα αλλάζουν, είναι κύκλος. Αυτό δεν μου λες, αυτό που το διάβασες. Κυκλοφορεί Εβραίος, είναι πολύ γνωστό αυτό. Μιλούσε, άκουσε, περίμενε λίγο Αποστολή. Άκουσε λίγο. Ο Μάριος περιέγραψε μία συνομιλία του 1970 ανάμεσα στο Μάο και στον Πατακό. Και είναι αξιόπιστος αυτός που μετέφερε. Κυκλοφορεί, αυτό είναι γνωστό στην πατρίδα μας. Όταν τελειώσουν οι γραμμές, θέλω ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό θέλω. Μάριε, εσύ χαίρεσαι που επί τετραετίας δαιμονοποιήθηκε η ελληνική σημαία. Όχι, δεν, όχι, να σου πω τι, γιατί δεν τα βλέπω τόσο στα νόμυαλα. Μου, πες μου την αλήθεια. Όχι, περίμενε, όχι, περίμενε. Όχι, το πανό προχθές το είδες, Μάρια. Απλά, απλά. Το πανό το είδες. Να πω, γιατί τα πράγματα δεν είναι, τα βλέπεις λίγο μονοδιάστατα. Δεν είναι καθόλου μονοδιάστατα, είναι όπως το λέω τώρα να κυκλοφορείς με την ελληνική σημαία στην Αθήνα. Η Χούντα, είσαι καν τη γενιά μου. Να μιλήσω, με ρωτάς να πάτε, είναι λίγο ευγένεια. Τη στοιχειώδη ευγένεια. Η Χούντα είσαι καν τη γενιά μου να μισήσει τη δημοτική μουσική.
Ευτυχώς εγώ τη δημοτική μας μουσική πρόλαβα και την αγάπησα. Η γενιά μου μίσησε τη λέξη έθνος, τη λέξη Ελλάδα και τη δημοτική μουσική. Τώρα αυτοί εδώ προφανώς πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό αυτό που λες. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι ο κύκλος της ζωής και της ιστορίας. Αυτό δεν αποστολή που θέλω να σου πω. Παπαδόπουλο, θα φέρουμε κανένα παίκτη. Θα φέρουμε κάποιον. Κάποιον θα φέρουμε. Δεν μπορεί. Μάρια, συμφωνείς με αυτό. Ούτε οικογενειακό διπλό δεν βγάζουμε πλέον. Μη στεναχωριέσαι. Φέραμε τον παρέζη της Αμπουριάς, θα ήρθε και ο Κάτσε, τι άλλο θες. Εντάξει, τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε, ναι. Πέντε μέρες έχουμε για να φύγουμε. Ελπίζω να κινητοποιηθούν λίγο. Έρχεται ο Κωνσταβίδης. Θα πας για μπάνιο. Στο Brighton. Περιμένουμε τους γάμους του Σαββίδη για να έρθει η Ελλάδα να κλείσουν υποθέσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τέλος πάντων. Παπ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 ααπαπααπαπα� Δεν κάνω αυτή την προσέγγιση με τίποτα. Το ξέρω πολύ καλά, σου ότι εγώ την Ελλάδα τη λατρεύω. Α, συμφωνεί σου λέω γι' αυτό. Τη λατρεύω. Η ερώτηση έτσι είναι προβοκατόρικη. Γιατί τα άτομα αυτά έχουν ένα βαθύτερο πιστεύω, μόνο αυτοί μπορούν να απαντήσουν, όχι εγώ. Α. Αν με δεις εμένα με πανό να πεθάνει η Ελλάδα, αν με δεις. Αν λοιπόν έβλεπες το αντίθετο μήνυμα, με ένα μήνυμα που τους αποδοκίμαζα αυτούς. Που να λέει τι, να πεθάνει η οικογένεια. Όχι, τι? Να πεθάνουν αυτοί, ας πούμε. Θα έλεγες το ίδιο πράγμα, ότι έχουν ένα βαθύτερο πιστεύω και τέτοιο. Για οποιοδήποτε όχι, θα έλεγες, άνθρωπο, ο φασίστας το έκανε έτσι. Για οποιοδήποτε άνθρωπο να πεθάνει είναι αντιανθρώπινο, είναι αντιουμανιστικό. Άνθρωπο, είμαι ουμανιστής. Δηλαδή να έλεγε να πεθάνουν αυτοί, δεν πεθάνουν άνθρωποι. Πάλι εναντίον θα ήμουν. Η Ελλάδα να πεθάνει να ζήσουμε εμείς, δηλαδή το βλέπεις ως ένα βαθύτερο νόημα, πρέπει να τους ρωτήσουμε τι εννοούν. Ρε αγόρι μου, εγώ για την Ελλάδα απαντώ με τις πράξεις μου. Δεν λέω για σένα, ρε αγόρι μου. Αυτό ρωτάς όμως. Αυτοί οι άνθρωποι, άκουσε με λίγο. Αυτοί οι άνθρωποι ζητούν αποδοχή και σεβασμό της διαφορετικότητας. Ναι. Και το ζητούν μέσω να με στέλνουν εμένα στο διάολο. Τώρα τι με νοιάζει αυτή που κρεμάσαι το πάνω από τον Gay Pride. Φέρεις την άποψή σου, ρε φίλε. Εντάξει. Ποια είναι η άποψή σου, θέλω να μου πεις. Τι λέω στην πράξη. Δεν τους καταδικάζεις όμως. Τι λέω στην πράξη. Δεν το καταδικάζεις. Τι λέω στην πράξη. Βλέπεις ότι αποφεύγεις. Είσαι σαν εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ σε συνέδριο της Λίγκας. Αυτό κάνεις αυτή τη στιγμή. Μεγαλύτερο από αυτούς, εχθρό της Ελλάδας, τον Πατριδοκάπηλο, που δεν έχει ιδέα από ιστορία. Ιδέα από ιστορία. Εγώ δεν σου είπα να κρίνεις κάτι άλλο. Εγώ σου είπα να κρίνεις αυτό. Ναι. Σου είπα την άποψή σου, ρώτησα. Πες θετικά, πες αρνητικά. Φτιάχνει τη μασέρα του στα Σκόπια, το αυτοκίνητο στα Σκόπια και μου κουνάει το δάχτυλο. Είναι αλυταράς. Αυτό. Είναι αλυταράς. Αυτό. Και τον βρίζω κι εγώ. Αυτό. Τι σημασία έχει αυτό όμως. Αυτό λέμε να κρίνουμε τώρα. Και έχει να πάει ο άλλος διακοπές στην Ελλάδα 15 χρόνια. Γιατί δεν το αποδοκιμάζεις όμως αυτό. Το αποδοκιμάζω. Το αποδοκιμάζω σαφώς. Τώρα αυτό θέλω να ας απαντήσουν τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Έπεσε ο άνθρωπος προφανώς. Δεν πειράζει, Μαρία. Εντάξει, ωραία. Καλά, εντάξει, οκ, δεκτών. Εντάξει, ωραία. Άμα για να ξαναπάρει, άμα έπεσε. 23-10. Την άλλη φορά το φίλο μου τον Κώστο τον είχε σε 11 λεπτά. Ναι, 23-10-287-8. Επειδή ήξερε να πει αλήθεια. Ο Μαραντόνα τον Καραπαθίων λοιπόν που έκανε τεράστια καριέρα στη Ρεάλ Μαδρίτη. Στη Ρεάλ Μαδρίτη και στην Βαρκελόνα. Πραγματικό Διέγκο των Βαλκανίων. Μετά το Φλεβάρι, μετά τι 21 Φεβρουαρίου που έπαθε το Αλτσχάιμερ, είχε δώσει συνέντευξη. Κύριε Χάτζη, ποια είναι η γνώμη για τον προπονητή του Πάου Ρασβάν Λουτσέσκου. Μισή ώρα καθυστέρηση. Μόνο τα καλύτερα λόγια μπορώ να πω για τον Ρασβάν. Δείχνει πόσο καλό προπονητή είναι. Θέλω να του δώσω τα συγχαρητήριά μου που θα αναδειχθεί πρωταθλητή με τον Πάου. Κάνει εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα. Ποτέ. Το ότι ύστερα μετά από τόσα χρόνια που ο Πάου κατακτά πρωτάθλημα με προπονητή τον Ρασβάν. Το site δείξε μα. Σημαίνει πολλά και δείχνει τι ικανότητέ του. Το site. Point.gr. Ορίστε, έχει κι άλλε ερωτήσει. Point, ρε φίλε. Ο τεράστιο Γιανούλη. Η τεράστια Γιανούλη το site μα έδειξε. Του Γιανούλη. Που απαρνήθηκε τον Τζαουσέσκου και πήγε έπαιξε μπάλα στην Ευρώπη για να κυλήσει τα ρουμάνικα χρώματα. Τα ρουμανικά χρώματα. Έχει μιλέ για Τσαουσέσκου. Τα ρουμανικά χρώματα. Μιλέ για Τσαουσέσκου. Αυτό έχει δώσει αυτή τη συνέντευξη. Μιλέ για τα καλύτερα λόγια για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτό που λε είναι κείμενο στο κορυφαίο site του φίλου μου Γιανούλη. Αγόρι μου γλυκό. Σε ποιο site στη Ρουμανία. Το γράψατε μόνοι σα. Αντρεχαμένε. Έλα γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, πάμε γραμμή. Τα σημερινά διάβαζε. Καλημέρα. Το Θεόμουρλο. Καλημέρα, φίλε. Βασίλη Πολύχνη. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Δεν νομίζω. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Ναι, όνομα και ομάδα, παλικάρι, καλημέρα, πάμε. Ο Γιώργος είναι. Γιώργος ο παδός του. Ο άλλος ήταν σίγουρος, Βασίλης Πολύχνη. Του Άρη, του Άρη. Του Άρη. Γιώργος, έλα, Γιώργαρα. Πάμε, Γιώργο που λένε μου, πάμε. Λοιπόν, είναι λίγο άκομψο και άσχημο να ειρωνευόμαστε έναν εκ των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών των Βαλκανίων. Και ένα είναι ο Στόισκο. Τα καταθέματα αυτοί οι δύο είναι. Έτσι, χειροκροτάμε. Μαριέ. Ναι, αγόρι μου.
το ότι σου αρέσει η αμερικάνικη κουλτούρα σε κάνει όμως και άσχετο με τα αμερικάνικα σπορ, έτσι. Με τα αμερικάνικα σπορ άσχετο. Το κούμπο που έλεγε το πρωί με τη συγκεκριμένη κοπέλα είναι πάνω από 1,5 χρόνο. Μπράβο και! Ωραία, μου το είπα. Μα είπα μπορεί και να είναι και 3 χρόνια, δεν με νοιάζει αυτό. Ναι. Ξεκίνησε ότι τη γνωρίζει 3 μήνες και βγήκε φωτογραφία. Εδώ πάμε σοβαρά. Δεν είπα έτσι, δεν κατάλαβε. Δεν είπα έτσι. Σε άκουγα στα μάξι. Αλλά λε, περίμενε. Λε τώρα 1,5 χρόνο. Ναι. Θέλω και φωτογραφία να είμαι μόνος μου, παλικάρι μου, Γιώργο μου, αγάπη μου, γλυκιά, Γιώργο μου. Είμαι εγώ ο Γιάννης. Είμαι εγώ ο Γιάννης. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρω εγώ, Καρολάιν, Τζέιν, πώς την είναι η κοπέλα, να είναι καλά. Θέλω να βγω και με τη μητέρα μου και με τα αδέρφια μου μόνος με τη μητέρα μου, χωρίς εσένα. Πόσες βγήκε και ποιες δημοσιοποιηθήκαν από τα ελληνικά διάφορα μου είναι καλά. Γιώργο, καλά σου λέει. Δεν κατάλαβε. Μισό λεπτό, λέει κάτι σημαντικό. Περίμενε. Ξέρει πόσες βγήκε. Το τόνισα ότι είδα μόνο δύο εγώ. Αυτό είδαμε ότι είδε. Είδα μόνο δύο σε δύο σε site. Είδα δύο φωτογραφίες μόνο. Το βίντεο το είδα. Το είπε. Το είδα. Να τι δω. Δεν παίξανε άλλε. Μισό λεπτό για να καταλάβει ο Μάριος που δεν έχει κάνει ποτέ μα ποτέ επιλογή φωτογραφία για άρθρο του. Γιατί τι έστελνε έτοιμε. Εγώ έκανα επιλογή σε άρθρα μου. Ναι, για το δικά σου. Για τα δικά σου μόνο. Και στο blow up. Για τα δικά σου μόνο. Και στις επιλογές. Για τα δικά σου μόνο σου λέω. Ναι. Λάθος δικό μου. Για άρθρο άλλων. Ωραία. Επιλέγεις τη φωτογραφία που τα έχει όλα. Θέλω να μου βρεις λοιπόν, εσένα σε καθιστώ υπεύθυνο, θα σου δώσω 1,20 ευρώ. Που λέει ο... μας δίνεις το 1,23. Που λέει ο λόγος. Κάτσε να πάρω από μέσα. Υπάρχει πρόταση αλτίδη σε σένα. Ανοιχτά. Δεν θέλω. Θέλω σε σένα. Δεν θέλω. Οικονομική. Άντε, παιδιά, ο Γιώργος περιμένει τον αέρα. Παιδιά, περιμένω όμως λίγο. Περιμένω να δω μέχρι και σήμερα το μεσημέρι φωτογραφία που να είναι η οικογένεια αντε το κούμπο χωρίς τη λεγάμενη. Ρε φίλε, μπορεί να είναι αρβωνιασμένος. Χωρίς τη λεγάμενη. Ας είναι και παντρεμένος. Θέλω μία με τα αδέρφια μου και με τη μάνα μου. Σε αυτή τη στιγμή. Ναι. Για να κλείσω λίγο. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, Γιώργο. Άρα λοιπόν, θες και μία μόνη. Λίγο στον Κώστα, το παιδί που από τη Σοβιετική Ένωση που έχει έρθει. Και τον ακούω αρκετά συχνά. Ναι. Αυτό το καταλαβαίνω ότι έχει μεγαλώσει εκεί πέρα, αλλά το να εξυπνούμε σε πολλά πράγματα το πρώην κράτος που μας φιλοξενούσε ή ζούσε ή μεγάλωσε εκεί και να δίνουμε μομπές για τον τρόπο ζωής εδώ στην Ελλάδα και ότι εμείς την ΚΚΜΠ και δεν σου λέω και τέτοια. Είναι λίγο άκουστο. Όχι, ίσα έχει πει κατά καιρούς, κατά καιρούς το αντίθετο έχει πει. Το αντίθετο έχει πει. Ωραία, μπορεί να κάνω λάθος εγώ και ζητώ συγγνώμη τότε. Είναι στιγμές που θυμίζει. Είναι στιγμές που θυμίζει Σολζενίτσιν. Άρα, Τζόρτζ. Έγινε Γιώργο. Ωραία, παρουσία. Καλημέρα, κόρη μου. Να είσαι καλά. Πάει αυτό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πάει, βάλτε τα μηνύματα. Ναι, καλημέρα. Δεν υπάρχει. Έπαιξε. Ωραία. Μένουν ακόμη 2 λεπτά. Όχι, 2 λεπτά, ναι. Δώσε ρούμεν κόλλας. Εδώ. Ιτζέξον. Απόλλωνος 18 κάτω τούμπα στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπεκ άμεσου ψεχασμού Chief C και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Ρούμεν, δώσε ένα από μια ρούμεν. Την κορυφαία επιλογή όσον αφορά τις κόλλες και τους στόκους. Νομίζω, ξέρεις τι μου είπαν τα παιδιά. Ότι ήρθαν στην εκπομπή μας γιατί μπορούμε να διαφημίσουμε καλύτερα τους στόκους. Η βιομηχανία παραγωγή δομικών υλικών. Έδειξε τον Παπαδόπουλο. Ναι, επειδή τον ξεφτέλησα τώρα με τον Λουτσέσκο, με τον Χάτζη. Τον τεράστιο αυτό ποδοσφαιριστή. Τεράστιο. Τεράστια μορφή. Ο στόκος, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, είναι ο ίδιος. Αν δεν θέλετε να έχετε αυτούς που έχουμε στην Τρόικα και να επιλέξετε τους καλούς στόκους, γιατί εμείς δεν έχουμε καλούς στόκους, τους καλούς στόκους τους βρίσκεις στη Ρούμεν. Επίσης βρίσκεις Ρούμεν Flex. Ελαστομερές υλικό για καλύτερη στεγάνωση και για τη θερμομόνωση, την ειδική κόλλα θερμομονωτικών πλακών Ecotherm. 719-229 και Rumen.gr. Λοιπόν, η σωστή απάντηση στο quiz που οποίο έβαλε ο Παπ είναι φυσικά στο Δέλτα Γερμανία, Ολλανδία, ο Φρανκ Ράικαρντ. Έφτισε τον Ρούντι Φέλερ. Τον Ρούντι Φέλερ. Και στο Βραζιλία-Αργεντινή είχαμε φιλί στο στόμα ανάμεσα στον κοντόχοντρο κοκαϊνάκια. Βγάζει την μπάζα στον Κανίγια. Πώς το είπε το μικρό του Κανίγια? Κλαούντιο. Κλαούντιο Κανίγια. Σκοράρει στο μάτς με τη Βραζιλία. 1-0, 3 δοκάρι είχαν Βραζιλιάνοι εκεί πέρα. Και πάει και το φυλάει στο στόμα. Ωραία. Χρυσανθέ, πάνε λίγο. Τα μηνύματα κληρώσει έχουμε. Χρυσανθέ, το βάλαμε ρε παιδιά. 9 φορές τα έβαλα. Λοιπόν, νικητές. Για το quiz Opticon Express, η Δήμητρα Κατόλια. Κατόλια. Η οποία απαντάει σωστά, ο Φρανκ Ράικαρντ έφτιαξε τον Ρούντι Φέλερ, τελειώνει σε 0,76. Δήμητρα Κατόλια, μετά την μία σήμερα, μπορείς να παραλάβεις τα γυαλιά σου. Και που είναι. Από καλημέρα. Ένα. Ναι, το είδα. Το είμαι είδα. Η Δήμητρα Κατόλια. Είχαμε δύο σωστές απαντήσεις. Δύο, ναι. Δύο όλες και όλες. Τον Κώστα και την Δήμητρα. Ντρέπομαι. Για Μάριο Φραγκούλη.
Νικητές είναι οι Δημήτρης Νουβάκης, Νουβάκης και Ασπασία Ζαφυρίου. Δεν είναι Δημήτρης Φραγκούλης. Και εγώ αυτό πήγα να πω, μάτι την Παναγία. Δημήτρης Νουβάκης και Ασπασία Ζαφυρίου, διπλές οι προσκλήσεις, απόψε πηγαίνουν στον Μάριο Φραγκούλη. Εδώ εμείς είμαστε. Okay. Αύριο, πόσο του μηνός έχουμε. 26. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για το μεγάλο live της υπέροχης Λωρίνα Μακένιτ. Λωρίνα. Έτσι, υπέροχη βραδιά. Τι είναι αυτό, Μαρί. Ο Χρήστος Κιώσης συγκινήθηκε. Μακένζι. Με την περήφανη Ιρλανδή, δεν είναι. Ιρλανδή. Ιρλανδή δεν είναι, Χρήστο. Η πλέον η υμνήτρια της κέλτικης μουσικής, υπέροχες μελωδίες, τη λατρεύει το ελληνικό κοινό, έχει ξανάρθει στην πατρίδα μας. Θα δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το live της Λωρίνα Μακένιτ στο Θέατρο Γης. Εντάξει, αυτά. Ευχαριστούμε αδέρφια τον Γιώργη Χάτζη για την συνεισφορά του στη σημερινή εκπομπή. Πραγματικά. Το Θεόμπουρνο που πλέον έχει και αλλάξει με τον Αλσχάιμερ. Όλες αυτές οι παρόμοιες δηλώσεις να γίνονται 10 με 12 είναι το πρωί. Είναι αυτές που διαλέγετε εσείς. Επίσης, πόσο δίκαιο, πόσο δίκαιο. Να μεταφέρω την πρόθεση του κεντρικού Super 3 να τιμήσει τον Χάτζη, αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή με τα κίτρινα. Αφού έκανε αυτές τις δηλώσεις και πριν 2 μήνες για τον Ραζαβάν Λουτσέσκου. Που κατάλαβε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Όχι, πριν, τώρα και ανασκεύασε. Το Αλτσχάιμερ χτυπάει, αγόρι μου. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Κρίμα. Αλτσχάιμερ έχει ο δικό σου. Που είπε, το ξέρω, έχει μπαμπάς μου. Tell me, tell me, tell me, tell me. One only. One, 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 one. One. Μία, μία μόνο. Μην κάνεις το σβέρκο σου. Έφαγες, έφαγες την καρπαζιά τώρα. Βρήκα εγώ τη συνέντευξη του τέτοιου, του μεγάλου Γιώργη Χάτζη. Και τώρα δεν έχεις να πεις τίποτα. Διάλεξες εσύ αυτά που είναι αλήθεια του ΠΑΟΚ. Σιγκοντάρισε η γριούρα από εδώ πέρα. Όσο στείλανε, βρε καθυστερημένε, αυτό που λες. Το άλλο που είπε όχι ο Καστρίτης, ο Καστρίτης πώς το λες τον Άρη. Το είπε στο Μάριο και διαλέγει Ηρακλή. Του το είπε. Παίρνει Καστρίτη, το ξέρει. Περίμενε, κάτι. Εμεί το γράψαμε. Το είπε. Θέλω Κώστα Μέξα. Θέλω Κώστα Μέξα. Τον πουλά στο Μέξα. Θέλω Κώστα Μέξα. Τον πουλά στο Μέξα, τον στέλνει και φέρνει Καστρίτη. Λοιπόν, αυτό έχει 2-3 κολαούζου κατευθείαν που του στέλνουν ό,τι να. Εγώ! Κανένα δεν έχω αγόρι μου γλυκό. Κανένα απολύτω. Να είναι καλά, ο τσαβά που το δει έξω. Εσεί έχετε εδώ πέρα κατά καιρού που σα στέλνουν. Και είμαι εγώ. Άκου λίγο. Καταρχήν είπε. Είμαι ο βράχο που δέχομαι τα χιδέα σα σχήματα. Εδώ λέει το point. Ποιο point, βρε. G-Point είναι το site του Γιαννούλη, βρε! Το σημείο G το ξέρεις καλά εσύ, το ξέρεις καλά το σημείο G. Αφού κάθε βράδυ στο... Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση που και σήμερα έκανε τα μαγικά του στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερο της καρδιάς μας. Εγώ πηγαίνω πιπερών για να χτυπήσω ένα ωραίο φαγητάκι από τα 15-17 που έχει φτιάξει και σήμερα το πιπερών. Σύγχρονο μαγειρίο. Γεωργίου Παπανδρέου 25 868 με μπροστά 2310 για τη Λιβεριά σε ολάκερη την Ανατολική Θεσσαλονίκη έως το κέντρο στην νοητή γραμμή του Λευκού Πύργου Βενώνη με το Συντριβάνι. Αυτά αδέρφια, keep on bloody rocking.